Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα και να μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 5 περίπου που θα είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, όπως κάθε μεσημέρι έτσι και σήμερα, σας περιμένουμε στην τηλεοπτική μας παρέα. Σας περιμένουμε να μείνετε εδώ κοντά μας, να στείλετε τα μηνύματά σας και να παρεμβαίνετε για οποιοδήποτε θέμα θέλετε και σας απασχολεί. Θα πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά θα έρθουμε να συνδεθούμε με τη Γιώτα τη Σταύρου και να δούμε και την πορεία των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ήπειρο, γιατί ναι, καλά καταλάβατε, όταν βγαίνει ανακοινωθένο, όπως είχε υποθεί, όπως είχαν πει από την περιφέρεια Ήπειρου, από την πολιτική προστασία, σημαίνει ότι κάτι θα γίνεται. Σήμερα έχουμε ένα νέο ανακοινωθένο, έχουμε ένα νέο κρούσμα. Θα σας δώσουμε σε λίγο τις πληροφορίες. Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και ερχόμαστε. Με την Καθημερινή ξεκινάμε. Στα άκρα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Σωσίβιο 10 συν 7 δις ευρώ στην οικονομία, ρευστότητα και δημοσιονομικές παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους. Απώλεια τζίρου 560 εκατομμύρια σε μόλις 15 ημέρες. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ετοιμάζεται για την τηλεξεταστική, οι εναλλακτικές που εξετάζει το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Σήμερα η ψηφοφορία στη Βουλή, στήριξη Τσίπρα σε Παπαγγελόπουλο. Πάμε να δούμε τι λένε τα νέα. Στεγαστικά δάνεια θα επιδοτηθούν και καλοπληρωτές. Το δεύτερο τρίμηνο ύφεση σοκ πάνω από 15%, τι προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις. Μπαζούκα 500 δις, ανάσταση ή νέο μνημόνιο. Τα νέα ανοίγουν το διάλογο, μπήκαμε στην εποχή της ανοσίας της Αγέλης. Κορονοϊός, πράσινο ποτσόδρα για το άνοιγμα των δημοτικών. Και τι προβλέπει το σχέδιο σωτηρίας τουρισμός 2020. Παπαγγελόπουλος κάρφωσε τον παπά, ταυτίστηκε με Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η τηλεκπαίδευση σκοτώνει την παιδεία. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μια σημαντική έρευνα αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Τι έδειξε η εφαρμογή της. Το ψηφιακό χάσμα εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και προκαλεί νέες μορφές διακρίσεων. Συντριπτικό ποσοστό εκπαιδευτικών και γονέων προτιμά το ζωντανό σχολείο. Τα κρυφά σχέδια του ΙΠΕΘ για την τηλεκπαίδευση, η Νίκη Κεραμέως αυτοαναιρείται, εξηγήσεις από την Υπουργό, ζητά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μετά την καταγγελία της ΟΗΕΛΕ. Πάμε στην Αυγή. Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, το μεγαλύτερο φιάσκο προκαταρκτικής αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους, αποχωρεί η αντιπολίτευση από την ψηφοφορία, μένουν μόνοι Νέα Δημοκρατία και Κινάλ να συνεχίσουν τη φάρσα. Αποκάλυψη της Αυγής, η απάτη με τις ψηφιακές συντάξεις. Η επόμενη μέρα μετά την πρόταση Μέρκελ-Μακρόν, Ευρωπαϊκός Νότος, πρώτο βήμα για τα 500 δις, διαπραγματεύσεις για περισσότερα χωρίς χρέη και λιτότητα, σπέβδει να πανηγυρίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα, ενώ δεν έχει σχέδιο η κυβέρνηση. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, καμπανάκι για νέα μέτρα λιτότητας. Προβλέπει ύφεση έως 9,4%, αύξηση της ανεργίας, μείωση του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος τρέχουσών συναλλαγών. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ούτε βήμα πίσω μέχρι το πολυνομοσχέδιο να αποσυρθεί. Εκπαιδευτικοί γονείς, φοιτητές, μαθητές. Νέα μαζική κινητοποίηση χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης που προωθούν αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΟΣΑ στην εκπαίδευση. Συζήτηση στη Βουλή για Νοβάρτης και Παπαγγελόπουλο. Η πανδημία ξεσκέπασε το πραγματικό σκάνδαλο στην υγεία. Επισητισμός, τουρισμός, ξενοδοχεία. Αγωνιστικές πρωτοβουλίες με κλιμάκωση στις 28 Μαΐου. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας στο εμπόδιο του ποντιακού ελληνισμού, φόρος τιμής υπάλληλοι ενάντια στις πραγματικές αιτίες του πολέμου και της προσφυγιάς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις μέχρι 295 ευρώ για 253.817 επικουρικές.
Σήμερα το τρίτο πακέτο στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Κυριαρχία για Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. MRB, Κικίλιας Θεοδωρικάκος, Πιερακάκης, η πιο δημοφιλής. Στην πρόθεση ψήφου, 40% δίνει η δημοσκόπηση στη Νέα Δημοκρατία και 20,3% στο ΣΥΡΙΖΑ. Διεύρυνση κατηγορητηρίου, άλλα λόγια από τον Τσίπρα για Παπαγγελόπουλο. 90 χιλιόμετρα μονοπάτια στον Ημιτό, 6 διαδρομές για πεζοπορία και ποδήλατο. Έτοιμες μέχρι το τέλος του έτους. Πάμε στην αυτεμπορική για να κλείσουμε. Προσυμβιβαστική λύση για το Ταμείο Ανάκαψης. Κομισιόν εκτός από επιχορηγήσεις θα προβλέπει και δάνεια. Θα συνδεθεί με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με το Ταμείο. Λοιπόν, το lockdown αφαίρεσε το 1 στα 2 ευρώ έσοδα. Κόλλησε κορονοϊό και η λιμενική βιομηχανία το Μάρτιο. Τα άκρα έκλεψαν τις εντυπώσεις στα ληξιπρόθεσμα. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα? Το real estate θα αλλάξει το βιομηχανικό χάρτη. Τουρκία προς συμφωνία swap 10 συν 10 δις δολάρια. Στήριξη απασχόληση σε ισχύ από 1η Ιουνίου το πρόγραμμα SURE. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα. Και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τη Γιώτα Σταύρου. Όπως σας είπα, έχουμε ένα νέο κρούσμα. Έχουμε έναν άνθρωπο που διαγνώστηκε με κορονοϊό και η Γιώτα θα μας πει τα περισσότερα, γιατί έχουμε έτσι δελτίο, ενημερωτικό δελτίο τύπου από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου μετά από αρκετές ημέρες, εκεί που είχαμε ησυχάσει. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετές ημέρες που είχε σταματήσει η διαδικασία της έκδοσης ανακοινώσεων και τα ενημερωτικά δελτία για τον κορονοϊό, έχουμε σήμερα δελτίο. Και να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε ένα νέο θετικό περιστατικό να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες. Δηλαδή, το τελευταίο θετικό περιστατικό που είχε εισαχθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν στις 11 Απριλίου, που αφορούσε έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος σχετιζόταν με ταξίδι στο εξωτερικό, ο οποίος είχε εισαχθεί για λίγες ημέρες, ωστόσο επειδή πήγε πάρα πολύ καλά στη υγεία του, είχε βλάβει και πολύ σύντομα εξιτήριο, αν θέλεις, από το νοσοκομείο. Και αυτή τη φορά έχουμε το συγκεκριμένο κρούσμα, το οποίο, όπως αναφέρεται και σήμερα στην ενημέρωση από την περιφέρεια, πρόκειται για γνωστό επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα. Δηλαδή, πρόκειται για έναν άνδρα 66 ετών, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, υπηκότητας και ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αλβανία. Εκεί είχε διαπιστωθεί ως θετικός στο COVID-19 και δεδομένου ότι παρουσίασε ήπια συμπτωματολογία, διακομίστη με ασθενοφόρο και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα στην ειδική μονάδα λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έτσι νοσηλεύεται λοιπόν από το μεσημέρι της Τρίτης ουσιαστικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά έτσι αυτό το νέο θετικό περιστατικό. Δεν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει ως κρούσμα των Ιωαννίνων, έτσι για να ακριβολογούμε. Είναι ένα κρούσμα το οποίο διακομίσει, είναι μεν ελληνικής καταγωγής, αλλά διακομίσει, διαγνώστη στην Αλβανία και διακομίσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Να πούμε επίσης ότι όλα τα δείγματα τα οποία έχουν εξεταστεί από το εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου από τις 12 Μαΐου έως και σήμερα, 12 Μαΐου ήταν η τελευταία ουσιαστικά ενημερωτική, έτσι, το ενημερωτικό δελτίο τύπου. Από τις 12 Μαΐου λοιπόν έως και σήμερα έχουν ελεγχθεί 616 στο σύνολό τους δείγματα από τα νοσοκομεία της Ηπείρου και τα οποία είναι όλα αρνητικά. Και τα επισημένε... οποία πρέπει να πούμε ότι αφορούν τα περισσότερα έτσι προεγχειρητικά τεστ. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που ούτως ή άλλως, και αυτός ήταν και ένας λόγος, αν θέλεις, Έλενα, που αποφασίστηκε και με δεδομένη την ύφεση που παρουσίαζε έτσι, η εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή, και είχε αποφασιστεί να σταματήσουν και τα ενημερωτικά δελτία τύπου από την περιφέρεια, διότι τα περισσότερα πλέον δείγματα τα οποία ελέγχονταν δεν ήταν δείγματα ύποπτων περιστατικών. Μπορεί κάποια να αφορούσαν και ύποπτα περιστατικά, αλλά ήταν η μειονότητα. Η πλειοψηφία αφορούσε δείγματα
στο πλαίσιο έτσι του προεγχειρητικού ελέγχου που πραγματοποιείται πλέον σε όλα τα νοσοκομεία για τα τακτικά χειρουργεία, αλλά και για ειδικές εξετάσεις ασθενών για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος. Πάντως ήρθε να η είδηση αυτού του κρούσματος, τέλος πάντων, που όπως είπες δεν πιστώνεται σε εμάς, αλλά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, άνοιξε και πάλι την κουβέντα για το κορονοϊό στην πόλη μας. Από πάρα πολλούς το ακούω από νωρίς το πρωί που το λένε. Υπάρχει κόσμος έτσι που αρχίζει και το σκέφτεται πάλι και ανησυχεί και λέει, να που μας το λένε, ο κορονοϊός είναι και έξω, μήπως πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Είχαμε καθησυχάσει λίγο, η αλήθεια είναι. Δεν είναι, να το πω εγώ, δεν είχαμε καθησυχάσει λίγο. Φαίνεται πως έχουμε καθησυχάσει πάρα πολύ. Πολύ. Έτσι, δίκαιος. Και έχουμε φυσυχάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω την αίσθηση τις τελευταίες ημέρες ότι έχουμε ξεχάσει την ύπαρξη το προηγούμενο χρονικό διάστημα της πανδημίας. Και αυτές μπορεί να το θυμόμαστε, γιατί και εμείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης το ανακυκλώνουμε με τις συζητήσεις μας και οτιδήποτε, και με δεδομένο έτσι και σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας να επανακινήσει και η αγορά. Αλλά ουσιαστικά και σε επίπεδο χώρας, ο πολύ μικρός αριθμός νέων κρουσμάτων τα οποία ανακοινώνονται, αυτόματα οδηγούν τον κόσμο σε έναν εφησυχασμό. Έτσι. Σίγουρα όμως χρειάζεται προσοχή. Θα πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε και θα το λέμε πάρα πολλές φορές. Το κακό πάντως είναι ότι, τουλάχιστον όπως λένε και διεθνή μέσα, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει και έχουν νέο κύμα κρουσμάτων. Βλέπουμε ανεβαίνουν τα κρούσματα στην Ιταλία, που και εκεί είχαν πέσει και οι θάνατοι και τα κρούσματα, ήταν και αυτοί σε ένα καλό επίπεδο. Φαίνεται ίσως ότι αυτό το άνοιγμα σιγά σιγά το σταδιακό επιχειρήσεων, εμπορικών κλπ. Φαίνεται ότι κάνει ένα μικρό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πισωγύρισμα. Ναι, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, είναι η αλήθεια, αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό στην ελληνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν έχει αποτυπωθεί. Δηλαδή έχουμε, γιατί και χθες το εξηγούσε και ο κύριος Τσιόδρας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή της κατάστασης από την πρώτη μέρα, από τη μέρα που άρχισαν να έρονται τα πρώτα μέτρα. Γιατί είναι πολύ λίγες ημέρες. Είναι, ναι, χρειάζονται 15 τουλάχιστον ημέρες. Ουσιαστικά τώρα μπορεί να έχουμε μια εικόνα, αλλά σε σχέση με τα πρώτα μέτρα που άρθηκαν. Ακολούθησαν όμως σε επόμενες εβδομάδες, εβδομάδα με τη εβδομάδα, πάμε και σε άλλα. Άρα, αυτόματα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα πάει πολύ πιο πίσω για να δούμε τελικά κατά πόσον από αυτή την άρση των μέτρων θα υπάρξει ένα πισωγύρισμα. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί, ακόμη και οι ειδικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν με σαφήνεια για το εάν υπάρχει πισωγύρισμα. Δεν αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, θα αποτυπωθεί στο μέλλον. Θα δούμε αν αυτή η αποτίμηση θα είναι θετική ή αν θα είναι αρνητική. Απομένει να το δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Έτσι είναι. Έτσι. Τώρα, να υπενθυμίσω λίγο ότι αύριο το πρωί, για μία ακόμη φορά, από το νοσοκομείο Χατζηκώστα θα διενεργηθεί έξω από την περιφέρεια στα κοντέινερ τα οποία έχουν στηθεί και παραμένουν εκεί από την αρχή της πανδημίας, από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη εθελοντική αιμοδοσία. Οπότε ο κόσμος που θέλει να προσέλθει μπορεί από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Και στις 23, να πούμε, με ενημέρωσαν οι φοιτητές, η φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας, η ΦΟΕΑ. Με ενημέρωσαν ότι και τα παιδιά θα κάνουν μία ακόμη ανοιχτή αιμοληψία. Βέβαια με όλα τα μέτρα προστασίας έτσι και υγιεινής και ό,τι απαιτείται. Το ερχόμενο Σάββατο θα το ανακοινώσουμε και από εδώ πάλι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πάλι ένας νέος γύρος έτσι αυξημένων αναγκών. Αυτό μου λένε. Είναι λογικό, γιατί τώρα αρχίζουν να γίνονται τακτικά χειρουργεία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν μέχρι πρότινος υπήρχαν οι ανάγκες μόνο για να καλυφθούν τα έκτακτα περιστατικά, γιατί είχαν παγώσει όλα τα τακτικά χειρουργεία, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι με την επανεκκίνηση και την διενέργεια και πάλι έστω και στο 50% των τακτικών χειρουργείων, έτσι, αυτόματα αυξάνονται και οι ανάγκες σε αίμα. Οπότε οι ανάγκες θα παραμείνουν και θα αυξάνονται ενδεχομένως. Όσο θα πηγαίνουμε και σε μία αύξηση είτε των χειρουργείων, είτε των οτιδήποτε, θα αυξάνονται και οι ανάγκες αυτόματα σε αίμα. Τώρα,
Είχαμε συνέντευξη τύπου σήμερα από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη. Αναφέρθηκε στην έναρξη των εργασιών και στις απολωτριωμένες ιδιοκτησίες για την Οδονιάρχου. Προβάλαμε και εμείς προχθές ως σταθμός έτσι, την έναρξη των εργασιών για τον πρώτο κόμπο ουσιαστικά που θα είναι και ο μεγαλύτερος και αναμένεται η κατασκευή του να διαρκέσει 3 μήνες και παραπάνω, ο οποίος ουσιαστικά θα κατασκευαστεί σε ένα τμήμα του στρατοπέδου Βελισσαρίου και ο οποίος κόμβος θα συνδέει την Οδονιάρχου, τον δρόμο δηλαδή που πάει προς το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μέχρι την Παιδινή, με την είσοδο της πόλης και με την Εθνική Οδό. Ήδη να πούμε ότι από προχθές δούλεψαν και τα πρώτα τα μηχανήματα για να γίνει ένας καθαρισμός. Αρχίζουν λοιπόν από την ανάδοχο εταιρεία οι εργασίες και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επέμβαση και στις απολωτριωμένες παρόδιες εκτάσεις. Μάλιστα και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες πως πρέπει να συνεργαστούν με το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας και με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ώστε να μην παρακολουθεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Έτσι, ένα έργο το οποίο αποτελούσε και αίτημα πάρα πολλών φορέων, Έλενα, και ουσιαστικά ένας οδικός άξονος ο οποίος θα έρθει να αντικαταστήσει το μη ασφαλές οδικό δίκτυο, τον μη ασφαλή οδικό άξονα που σήμερα οδηγεί προς το νοσοκομείο, προς το πανεπιστήμιο και στο οποίο έχει δείξει ο χρόνος ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Να πούμε βέβαια ότι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο θα έχει υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη για την διακήρυξη του έργου μεταφοράς των δικτύων της ΔΕΙΑΗ για την κατασκευή της Οδουνιάρχου με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ώστε να γίνει πρώτα αυτό το έργο της ΔΕΙΑΗ που χρειάζεται να γίνει μια μεταφορά των δικτύων της ενός αγωγού, για να μπορέσει να είναι ολοκληρωμένο. Αυτό όμως, αν θέλεις, όπως εξήγησε και ο κύριος Καχρημάνης, δεν πρόκειται να φέρει καθυστέρηση στο έργο, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα εργασιών, όπως είπαμε, στον πρώτο τον κόμπο, εδώ στο τέλος της Δοδόνης, στα πολυκλαδικά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και επίσης μπορεί η ανάδοχος εταιρεία να παρεμβαίνει και στο υπόλοιπο τμήμα του δικού άξονα, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την Παιδινή. Και να μείνει, αν θέλει, στο ενδιάμεσο κομμάτι, εκεί όπου θα πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι διαδικασίες για τη μεταφορά του αγωγού της ΔΕΙΑΗ και στην συνέχεια να εκτελεστεί και εκεί το έργο. Επιπλέον, ο κύριος Καχρημάνης αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στο έργο του οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά πλέον και του Δήμου Ιγουμενίτσας, όπου με μία απόφαση και με μία ανακοίνωση που υπήρξε χθες από τον Δήμο Ιγουμενίτσας, ενώ στην περίπτωση της Ιγουμενίτσας είχε υπογραφεί και η προγραμματική σύμβαση και πηγαίναμε για μία συμβασιοποίηση του έργου για τον οδοφωτισμό στην Ιγουμενίτσα, ο Δήμος εκεί, η Ιγουμενίτσας, κάνει πίσω θεωρώντας ότι είναι ασύμφορο οικονομικά τελικά για το Δήμο και ότι προτίθεται να προχωρήσει μόνος του στην αντικατάσταση των λαμπτήρων. Ο κύριος Καχρημάνης λοιπόν επανήλθε σήμερα, αναφέρθηκε σε πολλά έτσι, και τεχνικά ζητήματα για τον μηχανισμό Ελένα και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά βγαίνουν και τα ποσά, αν θέλεις, γιατί αρκετά ακούστηκαν και αυτό το χρονικό διάστημα για το ύψος του προϋπολογισμού και σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ιωαννιτών. Αυτό που ο ίδιος έστειλε ως μήνυμα είναι ότι δεν πρόκειται να δεχθεί σκιές περί αδιαφάνειας. Δεν θα επιτρέψω, όπως είπε, σε κανένα να το πει αυτό. Δεν μπορεί το έργο της περιφέρειας να είναι διαφανές. Δεν μπορεί το έργο της Πρέβεζας, το αντίστοιχο, να ελέγχεται και να εγκρίνεται από τους αρμόδιους χρηματοπιστωτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα αντίστοιχα έργα στα Γιάννενα και στην Ιγουμενίτσα να χαρακτηρίζονται ως αδιαφανή. Μάλιστα.
Είναι η δεύτερη φορά πάντως που παρεμβαίνει για ταλέντο ο κ. Καχρημάνης και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, νομίζω ότι είναι λογικό αν θέλεις, Έλενα, γιατί προσπαθεί και ο ίδιος να υπερασπιστεί τη δουλειά που έχει γίνει από την περιφέρεια Ηπείρου, έτσι και να απομακρύνει, αν θέλεις, τις όποιες υπόνοιες μπορούν να αφαιθούν περί αδιαφανούς διαδικασίας στα συγκεκριμένα έργα. Επίσης, τέλος έκανε μία αναφορά έτσι ότι έχουμε και μία απαλλαγή της περιφέρειας Ηπείρου από ένα πρόσθετο βάρος που αφορούσε την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ενός σημαντικού ποσού των 7 εκατομμυρίων για τα έργα του Σουφαρή Σεράη και στην ΕΛΕΠΑ, τα οποία είχαν εκτελεστεί από την πρώην κρατική περιφέρεια. Το ελεγκτικό συνέδριο, να πούμε, δέχθηκε ότι μαζί με τις αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν και οι λοιπές υποχρεώσεις στην αιρετή περιφέρεια, αλλά εν συνεχεία δέχθηκε ότι επί της ουσίας δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της δημοσιονομικής διόρθωσης. Ουσιαστικά θα έπρεπε η περιφέρεια να καταβάλει αυτό το ποσό. Τελικά, με βάση και την, μετά και την δικαστική προσφυγή που έκανε η περιφέρεια και την δικαίωσή της, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αυτή τη δημοσιονομική διόρθωση. Επίσης, είχαμε συνέντευξη τύπου σήμερα και από τον επικεφαλής της παράταξης των οριζόντων, τον κύριο Σπύρο Ριζόπουλο, αλλά και έτσι εκπροσώπους της δικής του παράταξης. Ουσιαστικά οι ορίζοντες της Ηπείρου του κ. Ριζόπουλου καταθέτουν μια πρόταση μεσοπρόθεσμου προγράμματος υπό την καθοδήγηση της νέας περιφερειακής αρχής ειδικού σκοπού, δηλαδή θεωρούν ότι θα πρέπει να πάμε σε μια νέα περιφερειακή ειδικού σκοπού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με βάση την πρόταση της παράταξης του κύριου Ριζόπουλου θα πρέπει να παραμείνει ο κύριος Καχρημάνης, θα πρέπει να παραμείνει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πρέπει να παραιτηθούν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες και τα μέλη σε όργανα και επιτροπές, να ανασυσταθεί η διοίκηση της περιφέρειας με την συμμετοχή όλων των παρατάξεων με ποσοστία αναλογία, τόσο σε επίπεδο αντιπεριφερειαρχών όσο και σε επίπεδο έτσι συμμετοχής σε όργανα και επιτροπές, και επίσης όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται ομόφωνα. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Ριζόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν διεκδικεί ως φυσικό πρόσωπο καμία θέση, ενώ το προγραμματικό πλαίσιο της πρότασης, σύμφωνα με τον τίτλο «Γέφυρα στο μέλλον», προτείνει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενέργειες. Αυτές περνούν, σύμφωνα με τον κύριο Ριζόπουλο, μέσα από τη δημιουργία δύο πλατφόρμων, της πλατφόρμας e-moma.gr, για να αντιμετωπιστούν οι αναθέσεις έργων και οι ανάγκες των απευθείας αναθέσεων με αξιοκρατικό και ισότιμο τρόπο, και στην την πλατφόρμα epirusbooking.gr, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν κλειστά σπίτια για να μετατραπούν σε ξενοδοχειακές κλίνες. Στην παρέμβαση αυτή τη λογική, πάντως, και με την πρόταση του κ. Ριζόπουλου, δεν θα έπρεπε πέρυσι οι πειρώτες να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές, γιατί υποτίθεται ότι εμπιστεύτηκαν την Περιφερειακή Αρχή ακόμη και στα δύσκολα και σε δύσκολες και έκτακτες καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η πανδημία του κορονοϊού. Ναι, εντάξει, ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αυτό που λες τώρα είναι έτσι. Ωστόσο, με άλλη λογική ουσιαστικά, προφανώς, λόγω και των ειδικών συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, προφανώς είναι και αυτή η πρόταση του κυρίου Ριζόπουλου. Ουσιαστικά, είναι μια, για μία ακόμη φορά έτσι που ο κύριος Ριζόπουλος, αν θέλεις, καταθέτει έτσι κάποιες προτάσεις, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω, πρωτότυπες. Έτσι, ρεξικέλευτες. Αυτή η λέξη ναι. Γιατί όπως ο ίδιος είπε ότι τα δύσκολα δεν πέρασαν, είναι μπροστά μας. Έτσι, και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα, καταθέτει έτσι και τη δική του πρόταση. Το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί θα έχουν σίγουρα και για τις δηλώσεις του κ. Καχρημάνη και για τις δηλώσεις του κ. Ριζόπουλου ο κόσμος θα μπορέσει να τα παρακολουθήσει και στα δελτία ειδήσεων, να πω ότι έχουμε την ανακοίνωση και των νέων διοικητών σε δομές προσφύγων σε ολόκληρη την χώρα. Συνολικά έχουμε τους συντονιστές για 32 δομές. Ανάμεσα σε αυτές είναι και τρεις δομές της περιοχής μας. Διοικητής λοιπόν στη δομή του Κατσικά ορίστηκε ο Χρήστος Μουσαφύρης, στα Δολιανά η Εκατερίνη Σαμαντοπούλου και στη δομή της Φιλιππιάδας ο Ιωάννης Γιαννούσης.
Αυτοί λοιπόν οι τρεις άνθρωποι θα αναλάβουν έτσι για θητεία ενός έτους, με δυνατότητα βέβαια ανανέωσης, την διοίκηση σε αυτές τις δομές, με βάση και την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Νότη Μηταράκη, και με στόχο ουσιαστικά την ανάκτηση του διοικητικού ελέγχου των δομών από το Υπουργείο, αφού μέχρι σήμερα η διοίκηση ασκείται από διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι διοικητές θα αναλάβουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών και θα επιφορτιστούν με την επίδοση συνολικά 40.000 εκδοθησών αποφάσεων ασύλου, εκ των οποίων το 80% εκδόθηκαν μέσα στο 2020. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται, θα προχωρήσει και ουσιαστικά η αποσυμφόρηση των δομών. Και βέβαια θα ακολουθήσουν έτσι και κάποιες προσλήψεις το επόμενο χρονικό διάστημα, συμβασιούχων σε πρώτη φάση για 3 μήνες, αλλά και διαδικασίες για περαιτέρω στελέχωση των δομών μέσω διαγωνισμών για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου με τριετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης, αλλά και για μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό. Δύσκολο το έργο τους πάντως, έτσι να τους ευχηθούμε καλή θητεία. Βέβαια, θα είναι σίγουρα δύσκολο το έργο τους, γιατί είναι ένα θέμα που το οποίο σίγουρα μπορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα το έχουμε βάλει λίγο στην άκρη. Στον πάγο. Έτσι, το έβαλε ο κορονοϊός στον πάγο, έτσι. Ναι, το έβαλε στον πάγο και νομίζω ότι ευτυχώς πήγαν καλά τα πράγματα, αν θέλεις, και στις δομές αναφορικά με κρούσματα. Οπότε, η τοποθέτηση και η βιασύνη αυτή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης να τελειώνει με αυτό το θέμα, ίσως δείχνει αυτό που είχαν προαναγγείλει, το είχε πει ο κ. Μηταράκης, ότι θα γίνουν προσπάθειες αποσυμφόρησης των νησιών. Να είμαστε και ένα βήμα πριν από την τουριστική περίοδο, κακήν κακώς, τουλάχιστον όποια θα είναι αυτή και όπως θα είναι αυτή η φετινή τουριστική σεζόν. Αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά και να έρθουν προς την ενδοχώρα πρόσφυγες. Οπότε, ίσως και γι' αυτό έγιναν και οι ανακοινώσεις των προσώπων που θα στελεχώσουν αυτά τα κέντρα. Σίγουρα, σίγουρα. Και του ρόλου που θα διαδραματίσουν το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώτα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, από ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που έχετε μπει και έχετε συντονιστεί στην τηλεοπτική μας παρέα και είστε πάρα πολλοί, είτε μέσω του live streaming της εκπομπής, είτε με μηνύματα προσωπικά που μου στέλνετε, είτε στο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά και συνεχίστε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, να κάνετε και τις παρεμβάσεις σας. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Λίγο νωρίτερα με τη συνάδελφο τη Γιώτα Δισταύρου, έτσι, συζητούσαμε για τα LED και ανέφερε έτσι, και τις δηλώσεις του κ. Καχρημάνη που είπε, που έδωσε και απαντήσεις, όπως είναι λογικό, σε υψηλούς τόνους, αλλά όπως είπε όλα στο φως. Στο θέμα, αλλά και γενικότερα για θέματα του Δήμου Ιωαννιτών, θα μείνουμε και θα καλησπερίσουμε και θα βάλουμε στην παρέα μας ευθύς αμέσως το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Φίλιππο Ευαγγέλου. Κύριε Ευαγγέλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ελπίζω να μην περιμένατε έτσι πολύ. Είμαι και ακροατής και τηλεθεατής της εκπομπής, οπότε ενημερώνομαι και εγώ για τα τεκτενόμενα της περιοχής μας. Την περίμενα. Ευχάριστη αναμονή θέλω. Χαίρομαι. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Ευαγγέλου, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό που ίσως οι περισσότεροι συνάδελφοί μου έτσι σας ρωτάνε αυτές τις ημέρες ή θέλουν να σας ρωτήσουν, γιατί για ακόμη μία φορά, ας πούμε, ταχθήκατε κατά της απόφασης της παράταξής σας, έτσι, και υπερψηφίσατε αντί να καταψηφίσετε. Δεν θα σταθώ τόσο πολύ. Θα σταθώ στο θέμα, σαν θέμα, στα LED. Τα χρειάζεται τα LED η πόλη μας και θεωρείτε ότι αν δεν περάσει αυτή η πρόταση, όπως δεν πέρασε σε πρώτη φάση, θα μας πάει πολύ πίσω. Κοιτάξτε, και προεκλογικά, κυρία Χρυσοφορίδου, εσείς με καλέσατε αρκετές φορές στη εκπομπή σας και μιλήσαμε για το πρόγραμμά μας αρκετές φορές. Μια βασική αρχή, ένα πλεονέκτημα της δικής μας παράταξης ήταν ότι είχαμε ως επικεφαλής την κυρία Καλογιάννη, που είχε μια εξειδίκευση σε ζητήματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ήταν βασικός κορμός του προγράμματός μας. Και πιστέψτε με, και εγώ ένας από τους λόγους που συμμετείχα σε αυτή την παράταξη ήταν θεωρούσα ότι μπορούσαμε ως παράταξη να φέρουμε κάτι καινούριο και να αντλήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οπότε πίστευα
και συνεχίζω να πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και μετά την κορονοϊό εποχή, όπου δεν υπήρχαν πολλά χρήματα από το 2010 που είχαμε μπει στην κρίση, θα έπρεπε ο Δήμος μας να αντλήσει πόρους και με άλλα μέσα. Ένα σημαντικό μέσο είναι οι συμπράξεις δημόσιου και δημοτικού τομέα. Οπότε ένα τέτοιο έργο, αν δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο άλλων πόλεων και περιφερειών, προτείνεται με δύο είδη, θα έλεγα, ΣΔΙΤ. Είναι το βασικό, το ΣΔΙΤ και τα ΣΕΑ, τα συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Αυτό το έργο θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο. Είναι επιβεβλημένο όμως με τρόπους σύγχρονους, με τρόπους που δεν θα χρειαστούν οι συνδημότες μας να βάλουν οι ίδιοι από την τσέπη τους χρήματα μέσα από τα τέλη που θα πληρώσουν. Οπότε αυτό το θέμα, έτσι όπως ήρθε και με τη συνεργασία με την περιφέρεια, θεωρούσα ότι ήταν μια ιδανική λύση, έτσι ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να εξυγχρονιστούμε στο επίπεδο του φωτισμού, γιατί όπως συζητάμε τόσα χρόνια προεκλογικά, ότι όλη η καθημερινότητα, ένα βασικό σημείο της καθημερινότητας είναι ότι έχουν καεί οι λάμπες στα χωριά μας. Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων μιλούν με τον αρμόδιο δήμαρχο και παραπονιούνται γιατί δεν αλλάζουν οι λάμπες. Οπότε ένα κομμάτι είναι ότι θα λύναμε ένα πρόβλημα της καθημερινότητάς μας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν θα χρειαζόταν να βάλουμε αυτή τη στιγμή πόρους από το Δήμο μας. Και ένα τρίτο κομμάτι ήταν ότι θα αντικαταστήσαμε το σύνολο των λαμπτήρων του Δήμου. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά τα στοιχεία ήταν μια χρυσή ευκαιρία να προχωρήσουμε και να πάμε σε αυτήν την αντικατάσταση. Όμως θεωρούσα ότι αν καταψηφίζαμε αυτήν την πρόταση και σαν παράταξη, αυτό το έργο θα πήγαινε πίσω. Και έτσι φαίνεται ότι πάει πίσω. Οπότε τι νόημα έχει ότι εγώ ως ενεργός πολίτης και ως δημοτικός σύμβουλος, ναι, ωραία, είμαι σε μια παράταξη που δεν είναι στη δημοτική αρχή, αλλά θεωρώ ότι σε μεγάλα ζητήματα μπορούμε να δείξουμε στην τοπική κοινωνία ότι εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Και πιστέψτε με, κυρία Χρυστοφορίδου, αυτή η απόφαση μου δεν ήταν εγωκεντρική. Συνομίλησα με αρκετούς συνδημότες και με φίλους που συμμετέχουν σε τοπικά συμβούλια και με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Τώρα, αν θα είναι λανθασμένη αυτή η απόφαση μου ή όχι, πιστεύω ότι θα κριθεί από την κοινή γνώμη και από τους πολίτες όταν, αν κατέλθω ποτέ πάλι ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Βαγγέλη, με την κυρία Καλογιάννη το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι πως ως παράταξη ήσασταν υπέρ αυτών των συμπράξεων και προεκλογικά το θυμόμαστε να υπάρχει στο πρόγραμμά σας, και ίσως φαντάζομαι ότι για να μπείτε στη διαδικασία και να ψηφίσετε και τώρα και με αφορμή τα σκουπίδια παλιότερα, θεωρείτε ότι δεν αντιβαίνετε και στις αρχές της παράταξης? Εγώ, κυρία Ζωβρίδα, έχει αλλάξει ίσως η παράταξη? Ρώτα, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχω τη συνείδησή μου καθαρή, γιατί αυτά που λέω τα έλεγα προεκλογικά. Αυτά που λέω διατυπώνονται σε γενικές αρχές και στο πρόγραμμά μας. Τώρα, είχαμε δημοτική ομάδα την Τετάρτη, 13 Μαΐου, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, που πρέπει να επισημάνω, για να μην θεωρούν οι συμπολίτες μας ότι επιζητούμε και κάποια δημοσιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη δημοσιότητα αυτό το θέμα, γιατί θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε διαπεριφοράς. Mm-hmm. Τι σημαίνει διαπεριφοράς? Δεν είχε τη δυνατότητα κανένας δημότης να το προκλωθήσει. Οπότε γι' αυτό υπήρχαν και κάποιες ανακοινώσεις για να ενημερωθεί ο απλός δημότης. Εγώ δεν έχω καμία ανάγκη να βγω στη δημοσιότητα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν οι δημότες, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν. Όσον αφορά τη δημοτική ομάδα που σας είπα την Τετάρτη, η κυρία Καλογιάννη έκανε την εισήγησή της θεωρώντας ότι πρέπει να το καταψηφίσουμε, γιατί δεν υπάρχει μια βασική επιρρηματολογία, η σωστή μεθοδολογία στο να προκηρυχθεί αυτή η διαδικασία. Εγώ θεωρούσα ότι έβαλα τα επιχειρήματα, τα οποία τα εξέθεσα και στη διαπεριφορά συμβούλιο, ότι ένα βασικό επιχείρημα για μένα ήταν ότι ψηφίσαμε τον Οκτώβριο να προχωρήσει αυτό το έργο, και είχαμε συμφωνήσει σε τρεις άξονες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν αλλάζουν. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Είναι ένα γεγονός που ταυτίζεται και μια βασική μας απαράταξη προεκλογική αρχή, γιατί λέγαμε ότι μας ενδιαφέρει η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών ενωτήρων. Οπότε με αυτό τον άξονα θεωρώ ότι υλοποιούμε και ένα κομμάτι του προγράμματός μας. Ένας δεύτερος σημαντικός άξονας που ψηφίσαμε τον Οκτώβριο ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτό το έργο να υλοποιηθεί με μόχλευση ιδιωτικών πόρων, είτε με ΣΔΙΤ είτε με ΣΕΑ. Οπότε αυτό εμπεριέχεται σε αυτή την πρόταση που ήρθε την Παρασκευή.
εγώ συνεχίζω και υλοποιώ αυτά που είχα πει και εγώ προεκλογικά και που ψήφισα τον Οκτώβριο. Και ένας τρίτος άξονας που ψηφίσαμε, ξαναλέω, είναι ότι αυτό το πρόγραμμα να γίνει το έργο μέσω του μηχανισμού Ελένα. Mm-hmm. Αυτά θεωρούσα ότι ήταν βασικά επιχειρήματα να ψηφίσουμε πάλι αυτό το έργο. Η κυρία Καλογιάννη έβαλε ζητήματα, σας είπα, τεχνοκρατικά, διαδικαστικά, αλλά θεωρώ ότι τα βασικά ζητήματα δεν εμπεριέχουν στοιχεία για να διαφωνήσουμε. Και θεώρησα και το είπα και στη δημοτική ομάδα ότι έτσι όπως κινούμαστε, θεωρώ ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θα θεωρήσει ότι κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εγώ σε τέτοια μεγάλα θέματα δεν έχω αυτή την οτροπία. Και θεωρούσα ότι αν ψηφίζαμε υπέρ του έργου, η παράταξή μου στην πορεία του χρόνου θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά. Αντίθετα, θεωρώ και το έχω πει και στη δημοτική ομάδα, με αυτή την τακτική θεωρώ ότι μικραίνουμε την αποδοχή μας στον κόσμο. Θεωρείτε τον εαυτό σας αποστάτη ή μήπως σας θεωρούν στην παράταξη σας αποστάτη? Ή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει ελευθερία κινήσεων? Ο αποστάτης, αποστάτης τι σημαίνει αποστάτης? Ότι δεν καταλαβαίνω τον όρο. Από τη στιγμή που κάναμε δημοτική ομάδα την Τετάρτη και ενημέρωσα, δεν ευνηδίαζα κανέναν. Mm-hmm. Αυτή τη διατύπωση που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκανα και την Τετάρτη. Το ίδιο έκανα και με τα απορρίμματα. Η αποστασία δεν την καταλαβαίνω. Σε μια δημοκρατική κοινωνία που είμαστε στην εποχή του 21ου αιώνα, θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να εκφράζει την άποψή του και την εκφράζω, θεωρώ, όχι κρυφά, όχι μέσα από μεθοδεύσεις, δημόσια, με δελτία τύπου, με συνεντεύξεις. Οπότε, αν θεωρεί κάποιος αποστασία κάτι, υπάρχουν τα όργανα της παράταξης και να αποφασίσει. Άρα, ξαναλέω, το καλοκαίρι, που πάλι εγώ διαφωνούσα με την τακτική της παράταξής μου, ότι εγώ θεωρούσα ότι θα πρέπει να υπάρξει σύμπραξη με την Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Εγώ και άλλοι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι διαφωνήσαμε. Θα μπορούσα και εγώ να ανεξαρτοποιηθώ και να φύγω, αλλά προσπάθησα να παλέψω μέσα στην παράταξή μου. Αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έφυγαν, θεωρώ ότι και αυτοί πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό να πούν τα επιχείρηματά τους. Αλλά δεν εισακούστηκαν, ούτε εγώ εισακούστηκα. Συνέχισα στην παράταξη. Διατυπώνω τα επιχειρήματά μου, άρα νομίζω ότι δεν ισχύει αυτός ο όρος. Και αυτό βιώνω, πιστέψτε με, και από τους συνδημότες, από τα μηνύματα που δέχομαι, από τα τηλεφωνήματα, ότι αυτή η άποψη που διατυπώνω θεωρώ ότι αγγίζει την πλειοψηφία των δημοτών. Αυτό που ακούστηκε σε συνέντευξη τύπου από τους ανθρώπους που συμπράττουν στη Δημοτική Αρχή και από τον ίδιο το Δήμαρχο, ότι ίσως, αφού δεν υπάρχει συμφωνία, ομοφωνία σε τέτοια σημαντικά θέματα για το καλό της πόλης για την επόμενη μέρα, από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ότι ίσως χρειαστεί να προσφύγει και σε ένα λαϊκό δημοψήφισμα, δημοτικό δημοψήφισμα, η Δημοτική Αρχή, το ασπάζεστε? Θεωρείτε ότι θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να δώσει λύση? Βέβαια, το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος δεν ξέρουμε ποτέ ποιο μπορεί να είναι. Δεν το ξέρουμε, γιατί έχουμε ανάλογα παραδείγματα. Και τι εξελίξεις μπορεί να φέρει μετά, έτσι? Αλλά έχουμε ανάλογα παραδείγματα από το 2015 σε επίπεδο κυβερνητικό, όπου άλλαξε το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων, εγώ έχω αυτή την αίσθηση και θεωρώ ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης επικροτεί ένα τέτοιο σύγχρονο και καινοτόμο έργο. Τώρα, επειδή λόγω των εξελίξεων δεν είδα τη διατύπωση της νομοθεσίας έτσι όπως έχει ψηφιστεί μέσω του Υπουργείου Ιστορικών, δεν είμαι σίγουρος αν προβλέπεται για αυτό το έργο δημοψήφισμα. Αν προβλέπετε, ξαναλέω ότι είναι και θέμα νομικών, θεωρώ ότι μπορεί να τεθεί στη βούληση του κόσμου. Και προσέξτε, αυτό το θέμα που λέμε τώρα είναι ένα παρόμοιο θέμα με αυτό που είχαμε τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Ερχόμαστε τώρα και περπατάμε στην πόλη και στα χωριά μας και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που θα θέλαμε στο επίπεδο της καθαριότητας. Εγώ το είχα διατυπώσει και τον Οκτώβριο ότι αν ψηφιζόταν να υπάρξει σύμπραξη με τους ιδιώτες στον τομέα της καθαριότητας, γιατί συνέβαινε για παράδειγμα στην Παυότητα, mm-hmm. θεωρούσα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα θα ήταν πιο καλά για τους συμπολίτες μας. Άρα ποιος χάνει? Χάνουμε όλοι που ζούμε σε αυτή την πόλη. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα εγωκεντρισμού το να συμβάλλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητά μας. Θεωρώ ότι υπάρχουν
υπάρχουν δεκάδες ζητήματα, κύριε Χρυστοφορίδου, να κάνουμε δημιουργική αντιπολίτευση. Ένα άλλο ζήτημα που θεωρώ ότι η παράταξή μας έχει εξαιρετική πρόταση είναι η πρόταση όσον αφορά το πάρκο Πυρσινέλα. Θεωρώ ότι η πρόταση της παράταξής μας πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τη Δημοτική Αρχή. Γιατί αν δούμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, θεωρώ ότι είναι πολύ πρόχειρη. Άρα υπάρχουν ζητήματα ως παράταξη που μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι και να αντιπαρατεθούμε δημιουργικά. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι η άποψή μου και τη διατυπώνω. Θεωρώ ότι έπρεπε να ήταν αυτή η προσέγγιση και νομίζω ότι εξέθεσα συγκεκριμένα επιχειρήματα και μπορεί ο καθένας να αντιπαρατεθεί σε αυτά τα επιχειρήματα και εξαμιλάω μπορεί να τα αντιπαρατεθεί σε πολιτικό επίπεδο. Για μένα είναι λάθος να πάμε σε προσωπικά θέματα και διαφώνησα και με τη διατύπωση και ηλεκτρονικά μέσω, το έστειλα στην κυρία Καλογιάννη που μιλούσε για διαφώνησα με την ανακοίνωση της παράταξης γιατί θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα υπάρχει στη δημοσιότητα εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή δύο μεγάλοι τοπικοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης, ο πρώτος βαθμός ο Δήμος και ο δεύτερος βαθμός η Περιφέρεια, θα κάνουν κάτι μεμπτό ενώ παρακολουθεί όλη η Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι άτοπο ότι υπάρχει κάποια αδιαφάνεια σε αυτό το έργο. Αφού το συζητάει όλη η πόλη, τι αδιαφάνεια θα προκύψει. Μάλιστα. Μιας και το LED έτσι και σταθήκατε λίγο περισσότερο σε αυτά τα δύο θέματα που είναι όντως σημαντικά και τα LED, η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού της πόλης, αλλά και τα σκουπίδια που πραγματικά ακόμη απασχολούν και ταλαιπωρούν και τους δημότες, φαντάζομαι όμως και τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Εντάξει, κύριε Χρυσοφό, εγώ αυτή τη στιγμή αν ήμουν στη Δημοτική Αρχή. Ο κόσμος τι σας λέει, κύριε Βαγγέλου, εγώ αυτό θέλω, γιατί έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο και όχι μόνο τους συμπολίτες σας που σας εξέλεξαν από τη δική σας δημοτική ενότητα, έρχεστε σε επαφή με πάρα πολλούς γιαννιώτες. Ο κόσμος τι λέει για αυτά τα μεγάλα θέματα. Για αυτά τα μεγάλα θέματα. Θέλει να συνεννοηθούν οι παρατάξεις. Σας είπα, αυτή είναι η αίσθηση και είμαι βέβαιος γι' αυτό και θα φανεί και θα αποτυπωθεί και στις επόμενες εκλογές και σε διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν ποσοτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τα απορρίμματα, εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και τώρα που μιλάμε. Και εγώ, αν ήμουν σε αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή, εγώ ασκώ κριτική και στη Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν φταίει δηλαδή μόνο η αντιπολίτευση ότι δεν πέρασε αυτό. Θα πρέπει να βρει εναλλακτικές διόδους έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα. Αλλά θεωρούσα ότι αν συμμετείχαν και οι ιδιώτες, θα λυνόταν το θέμα γιατί ήταν μια συνταγή που ήταν αποτελεσματική. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα LED. Αυτή είναι η άποψή μου, όχι η άποψή μου. Δεν πρέπει να μιλάμε εγωκεντρικά, είμαστε εκλεγμένοι και θα πρέπει να φουγκραζόμαστε και τους πολίτες. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλώ ως Φίλιππος Ευαγγέλου, μιλώ ως εκπρόσωπος των συμπολιτών μου. Μάλιστα. Σε ποια άλλα θέματα θεωρείτε ότι έχει μείνει πίσω η πόλη μας? Κοιτάξτε, πέρασαν περίπου 9 μήνες από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής. Θεωρώ ότι σε αρκετά ζητήματα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ο μεγάλος βηματισμός που θα έπρεπε να υπάρχει. Και υπάρχουν ζητήματα που τα χωρίζω σε δύο άξονες. Είναι τα ζητήματα, τα βραχυπρόθεσμα, τα ζητήματα της καθημερινότητας όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως λέμε για παράδειγμα τα απορρίμματα, η ίδρυυση και άλλα, ο φωτισμός. Υπάρχουν και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα όπου πολλές φορές μπορεί να τα υπεκφεύγει η Δημοτική Αρχή, αλλά για μένα είναι μεγάλα. Για παράδειγμα, έχω κάνει και μια τεκμηριωμένη πρόταση αναλυτική προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις σχολικές κτηριακές υποδομές. Mm-hmm. Από τον Οκτώβριο mm-hmm. θεώρησα ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τις κτηριακές υποδομές και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχω δει κάποια απτή δρομολόγηση αυτών των πραγμάτων. Άρα θεωρώ και ασκώ και την κριτική στην μη Δημοτική Αρχή ότι θα μπορούσε σε μεγάλα ζητήματα να έχει ήδη φέρει προτάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν ας πούμε στα επόμενα 2 χρόνια. Γιατί ο χρόνος τρέχει, έχει χαθεί περίπου ήδη 1 χρόνος και δεν υπάρχει χρόνος για να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα έργα. Μάλιστα.
Λοιπόν, μένει να τα δούμε όλα αυτά και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, κύριε Ευαγγέλου. Είναι στη μέση και ο κορονοϊός. Εννοείται ότι η Δημοτική Αρχή και ο κάθε Δήμος θα πρέπει να στηρίξει και πολλές επιχειρήσεις της πόλης για να σταθούν όρθιες και να μπορούν να ανοίξουν και να επιβιώσουν την επόμενη μέρα. Και με ελαφρύνση στα δημοτικά τέλη. Θα πρέπει να ενσκύψει η Δημοτική Αρχή στους ανθρώπους που είχαν κλειστά τα καταθέματα, να τους βοηθήσει στους ανθρώπους της εστίασης, έτσι ώστε να τους δώσει περισσότερο ζωτικό χώρο, με σεβασμό βέβαια στους πολίτες, αλλά θα πρέπει να διευκολύνουμε όλοι μας και εμείς ως Δημοτική Συμβούλη τους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν το μεροκάματο, τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους που δουλεύουν, αρκετοί εργαζόμενοι σε τέτοια καταστήματα εστίασης. Έτσι είναι. Είναι και άλλη μια πρόκληση που έχει να διαχειριστεί έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το διάστημα. Όπως και να έχει, θα τα παρακολουθούμε και θα τα βλέπουμε και μαζί τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα, λέει, και καλή συνέχεια. Πότε θα ανοίξουν τα σύνορα για οδική μετακίνηση από Ελλάδα προς Βουλγαρία και αντίστροφα? Διάβαζα κάπου χθες ότι είναι κάτι που συζητούν αυτές οι χώρες, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και άλλες, για το τι θα γίνει. Είναι λίγο ακόμα και αυτές έτσι φοβισμένες από όλο αυτό με το κορονοϊό. Νομίζω ότι θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις πολύ γρήγορα, γιατί ούτως ή άλλως προσπαθούν να καταρτήσουν και ένα σχέδιο και για τον τουρισμό τους. Οπότε, μόλις μάθουμε, εννοείται θα το ανακοινώσουμε. Πάμε, Σωτήρη μου, αν θέλεις, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι μια ωραία, ας αλλάξουμε λίγο, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Πάμε να πάρουμε μια ωραία γεύση και εικόνα από ανθισμένα λιβάδια με παπαρούνες. Είναι ένα ωραίο βιντεάκι που έχει επιμεληθεί ο Γιάννης ο Μάνθος και ο Μάριος Γεωργούλας και οι δύο, και μπορούμε να το απολαύσουμε μαζί. Καθαριστήριο Δουβανάς. Ο επαγγελματίας που σου λύνει τα χέρια και προσέχει τα χαλιά σου σαν δικά του. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Πληθώρα εκπτώσεων για φοιτητές και ανέργους και για κατηδίαν παράδοση και παραλαβή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδίκευση στον καθαρισμό χειροποίητων χαλιών, γιατί το χαλί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Νέα υπηρεσία, βιολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων επιτόπου, αλλά και καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Τηλέφωνο 26510 20 478. Ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού για σπίτι γεμάτο χαμόγελα. Με υπηρεσίες άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός παπλώματος ή κουβέρτας.
όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26 51 0 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26 83 0 22 588 και 22 852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω. Ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε. 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς. Μία χώρα, μία μπύρα. Σήμερα ένα χαμόγελο. Αύριο μια αγκαλιά. Σήμερα ένα βλέμμα. Αύριο ένα φιλί. Σήμερα μόνοι. Αύριο όλοι μαζί. Φροντίζουμε το σήμερα για να έχουμε αύριο τα πάντα. Ας δώσουμε αξία σε ό,τι μπορούμε να απολαύσουμε και ό,τι μας λείπει δεν θα αργήσει. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου δίνουμε το παρόν στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας του τόπου μας. Στηρίζουμε με συνέπεια την οικονομία και τις θέσεις εργασίας της Επίρου και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα πρώτα 2 χρόνια και άμεση έγκριση για την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων. Κάντε την αίτησή σας επιλέγοντας την Τράπεζα Επίρου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Θα συζητήσουμε έτσι για την επανέναρξη, την επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο και για τους προβληματισμούς που μπαίνουν από τον κλάδο, οι οποίοι είναι πολλοί, ζητάνε στήριξη, θέλουν στήριξη. Είναι από τους κλάδους που έτσι δεν στηρίχτηκαν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Γίνεται ένα μικρό βήμα, όπως ακούμε, με την μείωση του ΦΠΑ, όμως χρειάζονται και απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χαθούν και θέσεις εργασίας, δεν θα κλείσουν και δεν θα δούμε λουκέτα, όπως είχαμε δει εν καιρό κρίσης, οικονομικής κρίσης, δεν θα δούμε λουκέτα και το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα σας, κύριε Καβαθά. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε για την έτσι, παρέμβασή σας και για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Λίγες ημέρες απομένουν, 5 ημέρες για να επαναλειτουργήσουν, τουλάχιστον έτσι όπως ξέραμε, με φυσική παρουσία και του πελάτη στο κατάστημα, τα καταστήματα εστίασης. Και κάποια να ανοίξουν, γιατί είδαμε ότι και το προηγούμενο διάστημα κάποια δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος για take away, για delivery κλπ.
Τα καταστήματα εστίαση. Μας ακούτε, έχουμε κάποιο θέμα με την σύνδεση. Τα ασφαλιστικά ταμεία, σε πολλές περιπτώσεις και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, στους προμηθευτές τους, άρα με έντονα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα για να λυθούν χρειαζόμαστε την άμεση στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης. Και αυτή αφορά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, όχι φυσικά στο 13% που ακούμε ότι θα εξαγγείλει απόψε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά στο 6% για να είναι πραγματική ανάσα και ένεση στην επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης. Όπως επίσης θα χρειαστεί κεφάλαιο επανεκκίνησης. Έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, πιστεύω ότι θα έχουμε τη βοήθειά της για ένα κεφάλαιο επανεκκίνησης που θα αντιστοιχεί στο 5% του κύκλου εργασιών του 19 και με ένα ταβάνι 10-15.000 ευρώ, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα μιας επανεκκίνησης, γιατί δεν υπάρχουν ούτε αποθεματικά ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία βρίσκονται σε ενέργεια, έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν οι επαγγελματίες να ενταχθούν στα εργαλεία αυτά. Και το τρίτο και κυριότερο για την κοινωνική συνοχή είναι η επιδότηση του μη μισθολογικού κόστου των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διατηρήσουμε το προσωπικό που είχαμε πριν την κρίση. Γιατί είναι σαφές ότι όσο αυξάνεται η ανεργία, αυξάνεται η ζήτηση στην οικονομία, άρα δεν κλείνει ο κύκλος του χρήματος, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα λουκέτα και νέες θέσεις στην ανεργία και όχι στην εργασία. Αυτό που ζητούμε είναι ουσιαστικά να στηριχθεί η εργασία, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Υπάρχουν χώρες που έδειξαν το δρόμο για το πώς μπορεί να γίνουν αυτά που ζητάτε, που πήρανε πραγματικά γενναίες αποφάσεις, γενναιόδωρες θα λέγαμε καλύτερα, για να στηρίξουν το δικό σας τον κλάδο. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες στήριξαν τον κλάδο της εστίασης, που δεν παίζει τον ίδιο σημαντικό ρόλο που παίζει η εστίαση στην Ελλάδα, γιατί η εστίαση στην Ελλάδα έχει 90.000 επιχειρήσεις, είναι ίσως ο μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας μαζί με τον τουρισμό, έχει περίπου 330.000 εργαζόμενους και 100.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών μας που εργάζονται στις επιχειρήσεις του κλάδου. Άρα είναι η συμβολή τους στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι τεράστια. Οι χώρες υπάρχουν ευρωπαϊκές που έχουν μειώσει τα ποσοστά. Να φέρω ένα παράδειγμα που δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η εστία στην οικονομία της και θα αναφερθώ ίσως στην ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι της Γερμανίας. Είχε συντελεστεί 19% το ΦΠΑ και έχει κατέβει στο 7%. Αλλά και η Γερμανία και το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν στηρίξει με απευθείας χρηματοδότηση τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών τους της περσινής περίοδου και βεβαίως σε σχέση πάντα και με τις θέσεις εργασίας τις οποίες έχουν οι επιχειρήσεις αυτές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ζητάμε διαφορετικό από την αντιμετώπιση που κάνουν άλλες οικονομίες στους κλάδους της οικονομίας γενικότερα και ειδικότερα στην εστίαση και με την υπογράμμιση ότι η εστίαση στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, επειδή το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει να το λέτε, υπάρχουν φόβοι, εκφράζεται φόβος ότι μπορεί να μην ανοίξουν επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα, ειδικά όσες λειτουργούσαν εποχιακά. Οι εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, διότι έχουν χάσει ήδη ένα τρίμηνο από τη λειτουργία τους και όλο το εύρος της λειτουργίας τους είναι περίπου 6 μήνες. Αντιλαμβάνεστε τα κόστη και τα προβλήματα που φέρνουν πάνω τους αυτές οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε πολλές από αυτές να μην ανοίξουν ή και να ανοίξουν, να κλείσουν την περίοδο με ζημία και όχι με κέρδη. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο χτύπημα για την επαγγελματία, αλλά φανταστείτε ότι πίσω από κάθε επαγγελματία κρύβονται εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα που στηρίζουν την εστίαση και βέβαια και η ίδια η οικογένεια του επιχειρηματία
και τον εργαζόμενο στην επιχείρηση. Βεβαίως έχουμε και τις ιδιαιτερότητες που μας οδηγούν τα νέα πρωτόκολλα σε σχέση με την αποστασιοποίηση στα καταστήματα εστίασης. Αυτό θα δημιουργήσει μείωση, εάν δεν στηριχθεί ο κλάδος, μείωση των θέσεων εργασίας και από την άλλη πλευρά θα δημιουργήσουν και εκείνες τις προϋποθέσεις που πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Και αναφέρομαι σε επιχειρήσεις οι οποίες παραδείγματος χάρη δεν έχουν εξωτερικό χώρο, άρα υποχρεωτικά θα παραμείνουν κλειστές, γιατί απαγορεύεται η λειτουργία στον εσωτερικό χώρο εάν δεν υπάρχει εξωτερικός χώρος. Οπότε ένα κομμάτι της εστίασης 10 με 15, ίσως και 20% των επιχειρήσεων του κλάδου να μην μπορούν να ανοίξουν στις 25 του μηνός, και βέβαια κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν να μην ανοίξουν ακριβώς από το φόβο και τον κίνδυνο να μην πάνε καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η επιλογή δεν ανοίγω και η επιλογή ανοίγω έχει η καθεμία τα δικά της ρίσκα και τα δικά της προβλήματα. Αυτό που χρειάζεται ο κλάδος είναι η στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και βέβαια των πελατών μας, των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει για άλλη μια φορά να ενισχύσουν με την παρουσία τους στις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις από την άλλη μεριά να τους παράσχουν, εκτός από τις υπηρεσίες που παράσχουμε όλα αυτά τα χρόνια, και ασφαλείς οι υπηρεσίες στη μη διάδοση του κορονοϊού. Ό,τι έγινε μέχρι στιγμής από πλευράς κυβέρνησης, πώς το αξιολογείτε? Κοιτάξτε, τα μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης είναι μέτρα ουσιαστικά ανακούφισης. Τα πρώτα μέτρα, δηλαδή η μετάθεση των υποχρεώσεων, είτε φορολογικών, είτε ασφαλιστικών, είτε των δόσεων των δανείων, είναι ανακουφιστικά μέτρα. Δεν είχαμε κανένα μέτρο στήριξης στο επίπεδο της ενέργειας. Η κυβέρνηση δεν παρενέβη στον χώρο της ενέργειας, όπως δεν παρενέβη ουσιαστικά και στον χώρο των τραπεζών. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δόθηκαν μάλλον απευθύνονται στο 50% της επιχειρηματικότητας γενικότερα και αντιστοίχως και στον κλάδο της εστίασης, και βεβαίως απευθύνονται σε αυτούς που έχουν δυνατότητα οικονομική. Δηλαδή, όταν μέσα από το ΤΕΠΗΧ, τα προγράμματα ΤΕΠΗΧ, δανειοδότησης, οι τράπεζες ζητούν cash collateral το 20, 30 ή 40 ή και το 50% του δανείου, αντιλαμβάνεστε ότι απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν αποθεματικά. Το πρόβλημα δεν είναι οι επιχειρήσεις που έχουν χρήματα. Το πρόβλημα είναι οι επιχειρήσεις που στο ταμείο τους έχουν ελλείμματα. Και αυτές πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν μέσα από κεφάλαιο επανεκκίνησης να λειτουργήσουν. Και κάτι τέτοιο δεν το είδαμε μέσα από τις τράπεζες. Και βέβαια μας έχουν συνηθίσει οι τράπεζες σε τέτοιες συμπεριφορές και την προηγούμενη δεκαετία, που ήταν ουσιαστικά κλειστές για τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα του κλάδου. Απόψε, στο απογευματινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, τι αναμένετε να ακούσετε και πώς πραγματικά, γιατί είναι δύο κλάδοι αλληλένδετοι, θα λέγαμε, για τη δική μας τη χώρα, το πώς θα πρέπει να στηριχθεί και η εστίαση και ο τουρισμός? Πάνε πακέτο αυτά τα δύο. Κοιτάξτε, παρόλο που προέρχομαι από την εστίαση, θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε και το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Το αναπτυξιακό μας πρότυπο δεν μπορεί να βασίζεται σε μονοκύτταρη οικονομία που είναι ο τουρισμός ουσιαστικά, και να περιμένουμε τον τουρισμό. Πρέπει να αναπτύξουμε και τους άλλους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα που είναι η αγροτοδιατροφή, και εκεί έχουμε μάλιστα και συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της θέσεως της χώρας στην υδρόγειο, με το κλίμα που έχουμε, με το έδαφος που έχουμε. Και τον μπορούμε οποίο φαντάζομαι θα στηρίξετε και θα σας στηρίξει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έτσι? Μας έχει στηρίξει ήδη, το στηρίζουμε ήδη, και είναι ένα από τα βασικά συνθήματα που πρέπει να περάσουμε όχι μόνο στους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και στους καταναλωτές, ότι ντύνομαι, τρώω, κάνω τουρισμό ελληνικά. Είναι το σύνθημα που σημαίνει ότι προτιμώ ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, οι οποίες είναι και ο βασικός μοχλός απασχόλησης για το εργατικό δυναμικό της χώρας. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε ως ΓΕΣΕΒΕ απασχολούν σήμερα 2 εκατομμύρια εργαζόμενους,
έναντι 300.000 εργαζόμενων που απασχολούν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα είναι ο κύριος εργοδότης στη χώρα. Θα πρέπει να στηρίξουμε και τον πρωτογενή μας τομέα, που έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα, είτε αγροτικά είτε χνιοτροφικά. Έχουμε μια εξαιρετική, και δεν το λέω με υπερβολή, βιομηχανία, βιοτεχνία τροφίμων, με υψηλά στάνταρς και ποιότητας και πιστοποίηση των προϊόντων της. Και βέβαια έχουμε και το φυσικό κάλλος της χώρας, είτε για χειμερινές είτε για θερινές διακοπές, και οι Έλληνες θα πρέπει να ξαναγνωρίσουμε τη χώρα μας. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι και το χειμώνα που θα έρθει, να στηρίξουμε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς για να μείνουν τα χρήματα στη χώρα, για να βοηθήσουμε την οικονομία της χώρας. Μάλιστα. Σε εσάς, κύριε Καβαθά, ρωτάει εδώ και ο κόσμος και εύλογα έχει κάποιες απορίες. Σας έχουν αποσαφηνίσει, σας έχει αποσαφηνιστεί το πώς θα δουλέψετε τα καταστήματά σας. Για παράδειγμα, τι μέτρα προστασίας για το καταναλωτή θα πάρετε. Μέχρι πόσο τελικά σε ένα κατάστημα, μέχρι πόσα τετραγωνικά και πόσα τραπέζια θα μπουν και μέχρι πόσο θα μπορούν να κάθονται σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι θα μπορούμε να ξεκινήσω από το τελευταίο. Σε ένα τραπέζι θα μπορούν να κάτσουν μέχρι 6 άτομα. Και εφόσον είναι η οικογένεια που έχει ανήλικα παιδιά, μπορεί να υπερβαίνει και τον αριθμό των 6 ατόμων. Μάλιστα. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε πολύτεκνες οικογένειες. Το επόμενο είναι ότι μετά την παρέμβασή μας, αλλά και την υιοθέτηση της παρέμβασής μας από τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος πραγματικά, πρέπει να το πω δημόσια, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια μετά και μια αυτοψία που κάναμε μαζί σε δύο επιχειρήσεις του κλάδου, και είδε ότι η προγενέστερη ρύθμιση της αποστασιοποίησης στα καταστήματα ουσιαστικά έφερνε στο 1 τρίτο της δυναμικότητάς τους. Φτάσαμε σήμερα με την ανακοινώση της Δευτέρας να έχουμε περίπου το 80% της δυναμικότητας του κλάδου στους χώρους εστίασης. Η αποστασιοποίηση ξεκινάει από τα 70 εκατοστά απόσταση τραπέζι με τραπέζι και διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη των αποστάσεων στο 1,70, και αυτό δίνει τη δυνατότητα και λιγμών στο στήσιμο, επιτρέψτε τον όρο, προέρχομαι από την εστίαση, το λέω ίσως για τους συναδέλφους μου περισσότερο παρά για τους ακροατές σας. Νομίζω για το τους καταλαβαίνουν τους τηλεθεατές, το καταλαβαίνουν. Δηλαδή το πώς θα στήσουμε εμείς τα τραπέζια μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αποστάσεις 70 πόντων τραπέζι-τραπέζι, 1,10 και 1,70. Αυτός ο συνδυασμός μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε σχεδόν το 80% του χώρου και μπορούμε να λειτουργήσουμε και τους εσωτερικούς μας χώρους του καταστήματος, αρκεί να υπάρχουν ανοίγματα τα οποία μπορεί να είναι οι αλοπίνακες που μετακινούνται, τους γνωστούς που έχουν πάρα πολλά καταστήματα, μπορεί να είναι μία μπαλκονόπορτα, μπορεί να είναι ένα παράθυρο, ένα άνοιγμα προς τον εξωτερικό χώρο που θα επιτρέπει την είσοδο ελεύθερα του αέρα, και αυτό με συντελεστές ανάλογα το μέγεθος του ανοίγματος από 0,8 έως 1,16 να δίνει αντίστοιχο βάθος εκμετάλλευσης της αίθουσας πελατών. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, εάν το άνοιγμα είναι 6 μέτρα, μπορούμε να αναπτύξουμε τραπεζοκαθίσματα σε βάθος περίπου 10 μέτρων εντός του καταστήματος. Άρα 2 ή ενδεχόμενα και 3 σειρές τραπεζιών στο εσωτερικό του καταστήματος, που μας δίνει αύξηση της γενικής δυναμικότητας του καταστήματος. Και βέβαια υπάρχει και η τροπολογία που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους με απόφαση του Δημάρχου να παραχωρείται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είτε σε πλατείες είτε σε πεζοδρόμια που επιτρέπει το εύρος του πεζοδρομίου την απρόσκοπτη κίνηση και ατόμων με ειδικές ανάγκες και μιας μαμάς με ένα καρότσι του μπαμπά που πάει το παιδί του βόλτα σε ένα καροτσάκι, και βεβαίως την απρόσκοπτη λειτουργία και των εμπορικών καταστημάτων που είναι δίπλα από τα δικά μας ενδεχόμενα καταστήματα. Με σεβασμό η μία κοινωνική ή επαγγελματική τάξη στην άλλη,
νομίζω και με την συνεργασία των τοπικών δημάρχων, των τοπικών δήμων, να υπάρξει μία διευθέτηση των χώρων των κοινόχρηστων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθηθούμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει ο κλάδος της εστίας. Τι άλλο αναμένετε, μιας και το λέτε, από την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς αλλιώς μπορεί να σας στηρίξει? Γιατί είδαμε ότι κάποιοι έτσι αυτοδιοικητικοί, κάποιοι δήμοι στήριξαν τις επιχειρήσεις σας εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω της πανδημίας, όσο ήταν σε έξαρση. Τώρα όμως που επιστρέφουμε στην κανονικότητα, πέρα από αυτό δηλαδή το χώρο τον εξωτερικό, δεν μπορεί να κάνουν, όπως λένε, πολύ περισσότερα. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούν να σας στηρίξουν και με άλλους τρόπους? Κοιτάξτε, σύμφωνα με την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όταν επήλθε το κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπήρξε η πρόβλεψη από τον νομοθέτη της δυνατότητας που είχαν οι ΟΤΑ να αναστείλουν τις υποχρεώσεις για κατάληψη, για τα τέλη καταλήψεως δρομείων και πλατειών και τραπεζοκαθισμάτων, δηλαδή στους χώρους τους δημοτικούς, και τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Αυτό, κατά τη διάρκεια που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, δεν εισπράττονται τέλη είτε για τον έναν είτε για τον άλλο λόγο. Τώρα που επανέρχεται σε λειτουργία ο κλάδος, η κυβέρνηση μέσα από το νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα να μειώσουν κατά 50% τα τέλη καταλήψεως πεζοδρομίων και πλατειών, έτσι ώστε στις επιχειρήσεις εκείνες που δεν θα μπορούν να πάρουν εξωτερικό χώρο. Αυτό βεβαίως που μπορούν να κάνουν τα δημοτικά συμβούλια, λαμβανομένων υπόψη και των δικών τους δυνατοτήτων, έτσι, γιατί είναι σαφές ότι και οι Δήμοι είναι οι οργανισμοί που έχουν οικονομικές ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση προχωράει σε ενίσχυση μέσω της ΣΑΤΑ των οικονομικών των Δήμων, και αυτό είναι το σωστό. Αυτή η ενίσχυση να έρθει ως ανταπόδοση στα τέλη που πληρώνουμε στους ΟΤΑ, έτσι ώστε να μας διευκολυνθεί η λειτουργία μας σε ένα κρίσιμο στάδιο που είναι η επανέναρξη της λειτουργίας και σε μια κατάσταση, σε μια πορεία που είναι εντελώς αχαρτογράφητη. Γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Ανοίγουμε όλοι με μία αισιοδοξία ότι επιτέλους επανέρχομαστε σε μία νέα κανονικότητα, θα την έλεγα εγώ, αλλά κανένας δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις στη νέα κανονικότητα. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα ερώτημα. Προέρχεται από την Πρόεδρο του Τοπικού Σωματείου Αναδόχων Σχολικών και Ηλικίων και ρωτά τι θα γίνει με το δικό τους στον κλάδο. Είναι οι πρώτες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και οι τελευταίες που θα ανοίξουν. Τι έχει κάνει, τι παρεμβάσεις έχει κάνει για ΣΕΒΕ, μιας και τα σχολεία άνοιξαν, αλλά τα κηλικία δεν επιτρέπεται να ανοίξουν. Και αυτοί οι άνθρωποι επί μακρό τώρα για πάρα πολλούς μήνες έχουν μείνει χωρίς δουλειά και με τις υποχρεώσεις τους να τρέχουν. Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των κηλικίων, των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι συνάδελφοι κηλικιάρχες έχουν τις ίδιες προστασίες που έχουν όλοι οι επαγγελματίες που έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους ή ανεστάλλει η λειτουργία τους λόγω του κορονοϊού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι ότι εντός του Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις με τα σχολεία και θα κληθούν οι δήμαρχοι να προκηρύξουν νέους διαγωνισμούς με κίνδυνο να μην είναι τη νέα σχολική χρονιά οι κηλικιάρχοι στη θέση τους, χάνοντας ήδη ένα εισόδημα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου που λειτουργούν τα σχολεία, αν θέλετε 20. Αυτό που η ΓΕΣΕΒΕ κάνει είναι ότι στηρίζει τις θέσεις της κλαδικής ομοσπονδίας των κηλικίων, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, και σήμερα το πρωί είχα μία επαφή τόσο με τον κύριο Θεοδωρικάκο όσο και τον κύριο Παπαστεργίου, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ώστε να, με νομοθετική παρέμβαση, να δοθεί ένας χρόνος παράτασης στις υπάρχουσες συμβάσεις, έτσι ώστε οι επαγγελματίες των κηλικίων να μην χάσουν τη δουλειά τους εν μέσω μιας κρίσης. Η ΓΕΣΕΒΕ αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, όπως και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι. Δεν είμαστε κυβέρνηση. Δεν αποφασίζουμε εμείς γιατί θα γίνει. Εμείς κάνουμε προτάσεις. Προτείνετε και διεκδικείτε. Διεκδικούμε και έχουμε και το πλεονέκτημα ως Γενική Συνομοσπονδία να έχουμε ένα Ινστιτούτο, δηλαδή τον Επιστημονικό Βραχίωνα της Συνομοσπονδίας, που τεκμηριώνει τις θέσεις πολιτικής
που εκφράζει η συνομοσπονδία. Άρα όταν πάμε να διεκδικήσουμε έχουμε μία τεκμηρίωση. Και επειδή αναφέρθηκα στο Ινστιτούτο, να πω ότι σήμερα ανατέθηκε και μία μελέτη στο Ινστιτούτο για τα κηλικία και τη σύντηση των παιδιών στα δημόσια σχολεία μέσα από τα κηλικία, και κάνουμε μία μελέτη για να τεκμηριώσουμε την άποψη και τη θέση που έχει διατυπώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημόσιων και Ιδιωτικών Κηλικίων, για να τη νέα χρονιά να μπορέσουμε ένα κομμάτι, το σύνολο της σύντησης των παιδιών στα δημόσια σχολεία, να τον αναλάβουν τα κηλικία και ενδεχόμενα με μικρότερο κόστος από αυτό που πληρώνει σήμερα η πολιτεία. Μάλιστα. Αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη, όπως και το άλλο που μας είπατε, έτσι απαντώντας και στην πρόεδρο του τοπικού σωματείου, να υπάρξει μια παράταση και να είναι μια ανακούφιση αυτή για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανάδοχοι σχολικών κηλικίων. Με τι μήνυμα θέλετε να κλείσετε, κύριε Καβαθά? Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας αυτή. Ένα μήνυμα που είναι προς τους, αφενός προς τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες, είναι ότι χρειαζόμαστε ενότητα και συνέργειες για να μπορέσουμε να επαναλειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις, και οι συνέργειες αφορούν και τις μεταξύ μας συνέργειες, δηλαδή πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο συνδικαλιστικού οργάνου, με τις τοπικές αρχές, τους δήμους και τις περιφέρειες, και βεβαίως με μία επίκληση στον πατριωτισμό όλων μας, ότι για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση μπροστά μας βάζουμε τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται την πραγματική στήριξη. Γιατί στηρίζοντας ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και τους αυτοαπασχολούμενους, ουσιαστικά στηρίζουμε την εργασία τη δική μας, την εργασία του συζύγου, της συζύγου, του παιδιού, του συγγενούς, του φίλου, του γείτονα, και εν κατακλείδη στηρίζουμε την ίδια την Ελλάδα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή στιγμή. Δυνατότητα να τα ξαναπούμε και ελπίζω υπό άλλες συνθήκες, κύριε Καβαθά, να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλα τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, και για όλους εσάς που έχετε συντονιστεί στην παρέα μας από τις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως, έτσι θα δώσουμε βέβαια το χρόνο στο Σωτήρι, στο Κοντρόλ, να ετοιμάσει τη σύνδεσή μας, τον κύριο Θοδωρή Κοροναίο, τον συνεργάτη μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη διαδικασία δηλώσεων του ΟΣΔΕ και τις προθεσμίες του, και θα μιλήσουμε και για τα θέματα της ενίσχυσης σε εγωπροβατοτρόφους. Ενώ θα πούμε και δύο-τρία λόγια για τη νέα ΚΑΠ, έτσι, θέματα που σας απασχολούν. Ο κύριος Κοροναίος, για να δούμε, είναι μαζί μας? Ωραία. Ετοιμάστε τη σύνδεση, πολύ ωραία, και θα τα πούμε. Λοιπόν, δικά σας μηνύματα τώρα λένε τι θα γίνει με τον καιρό, έτσι, για να δώσουμε λίγο χρόνο. Α, τον έχουμε τον κύριο Κοροναίο. Λοιπόν, με τον καιρό, τι να σας πω, μας είπαν ότι για 2-3 μέρες θα και σχετίζεται έτσι και με τους φίλους αγρότες κτηνοτρόφους, τους αφορά αυτό. Μας είπαν ότι για 2-3 μέρες ίσως χαλάσει λίγο, έχουμε πρόσκαιρες καταιγίδες βροχές και αμέσως μετά θα έρθει τουλάχιστον για τα επίπεδα της εποχής σε κανονικές θερμοκρασίες, στα κανονικά του. Για να δούμε αν θα ισχύσει, γιατί είναι και απρόβλεπτος πολλές φορές ο καιρός. Κύριε Κοροναί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα σε όλους τους τεχνικούς, τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο για τον καιρό. Ασφαλώς οι καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουμε την τελευταία εβδομάδα, οι πολύ υψηλές κυριολεκτικά θερμοκρασίες, είναι, μπορώ να πω, ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Όχι βέβαια ότι γίνεται πρώτη φορά, αλλά είναι αρκετά σπάνιο για τον Μάιο να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, να φτάνουμε 38-39 βαθμούς κατά τόπους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες με καταστροφικές συνέπειες για καλλιέργειες. Ήδη πολλές καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης, πιθανότατα να έχουμε προβλήματα στα εσπεριδοειδή, πιθανότατα να έχουμε προβλήματα στις ελιές, αλλά έτσι έχουμε πει, δυστυχώς το επάγγελμα του γεωργού είναι ένα ανοιχτό μαγαζί, έτσι όπως συνηθίζω να λέω και λέμε όλοι μας, οπότε είναι ευπρόσβλητο, όπως μπορούμε να πούμε,
σε όλους τους κινδύνους. Ελπίζουμε να μην έχουν υπάρξει ζημιές. Ήδη από σήμερα ο καιρός έχει αλλάξει εδώ πέρα, ήδη φυσάει έτσι μαΐστρος, έχει πέσει η θερμοκρασία, έρχεται από τα στα φυσιολογικά μάλλον για την εποχή επίπεδα. Αρκεί τις επόμενες δύο μέρες να μην έχουμε μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις, οι οποίες δυστυχώς εκεί που θα υπάρξουν, εύχομαι να μην υπάρξουν πουθενά, αλλά οι χαλαζοπτώσεις είναι πραγματικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να μην κάνουν ζημιές. Νομίζω όμως ότι ο καύσωνας πέρασε, αν περάσουν και το διάστημα το επόμενο της αστάθειας χωρίς ζημιές, θα έχουμε ξεπεράσει και αυτή τη δυσκολία για την εποχή. Για να δούμε, μακάρι. Να ξεκινήσουμε όμως, ναι, με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, η οποία διαδικασία, Έλενα, βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχει επανεκκινηθεί πάλι από τις αρχές Απριλίου περίπου, έχουμε λοιπόν τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων τη 15η Ιουνίου. Το λέω έτσι να μην, όσοι μας ακούν, να μην φυσικάζονται πλέον, γιατί μείναν βέβαια τρεις εβδομάδες και κάτι, όμως ο καιρός περνάει γρήγορα από εδώ και πέρα και έχουμε και μία άλλη ιδιαιτερότητα. Τα αγροτεμάχια, τα οποία και κυρίως το ζωικό κεφάλαιο, θα δηλωθούν στην δήλωση του ΟΣΔΕ, θα πρέπει να είναι στην κατοχή, στη διάθεση, έτσι όπως λέμε, των παραγωγών αυτών, οι οποίοι υποβάλλουν τις δηλώσεις που έχουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέχρι την 31η Μαΐου. Δεν μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μία εκμετάλλευση ζωική τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, και να κάνουμε τη δήλωση του ΟΣΔΕ, παρότι επιτρέπεται. Θα πρέπει όλα αυτά να έχουν δημιουργηθεί, και μιλάω κυρίως για νέες εκμεταλλεύσεις, δηλαδή για νέες δηλώσεις, γιατί στις παλιές μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά στις νέες δηλώσεις, για παράδειγμα, αν η έναρξη έχει γίνει στην κτηνιατρική βάση αρχές Ιουνίου, τότε αυτή η δήλωση θα προχωρήσει το σύστημα, αλλά δεν είναι επιλέξιμη για να λάβει νέα δικαιώματα, δηλαδή επιδότηση, για να το πω έτσι, για όσους μας ακούν, από το Εθνικό Απόθεμα. Δεν μπορούν λοιπόν να ληφθούν νέες επιδοτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα αν οι εκμεταλλεύσεις και τα αγροτεμάχια έχουν αποκτηθεί, καλλιεργούνται σε διάστημα μεταγενέστερο από την 31η Μαΐου. Οπότε όσοι μας ακούν, ας πέφσουν, ας μην πάμε την τελευταία στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα, Έλενα, πραγματικά όσο και φέτος και αν πασχίσαμε να γίνουν οι δηλώσεις από απόσταση, δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος θέλει να έρχεται να επιβεβαιώνει τα αγροτεμάχια του, να ρωτάει κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά καλλιέργειες ή όσον αφορά, ας πούμε, άλλα στοιχεία, στοιχεία γεωτεμαχίου ή στοιχεία των εκμεταλλεύσεων των κτηνοτροφικών. Θα παρακαλούσα λοιπόν όσοι πλέον έχουν μείνει και δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, ας μην το αφήσουν για τις τελευταίες ημέρες, γιατί φέτος έχουμε και το πρόβλημα του ότι δεν πρέπει να συνοστίζονται ο κόσμος στα γραφεία. Οπότε αν τελευταίες μέρες αποφασίσουν να πάνε κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς εκεί θα υπάρξει ένας συνοστισμός και πρέπει πάση θυσία να τον αποφύγουμε. Οπότε όσοι μας ακούνε και δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις δηλώσεις τους του ΟΣΔΕ, επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους, που, με τις πύλες τις πιστοποιημένες που σκοπεύουν να συνεργαστούν, που συνεργάζονται ή που θα συνεργαστούν, προκειμένου να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, γιατί μπορεί να πρέπει να προσκομίσουν κάποια χαρτιά, κάποια ιδιωτικά συμφωνητικά που έχει λήξει η διάρκεια τους, ή κάποια χωράφια, αγροτεμάχια τα οποία μπαίνουν πρώτη φορά. Οπότε ας μην μείνει για τελευταία στιγμή αυτή η διαδικασία. Το λέω συνέχεια ότι αφορά τις επιδοτήσεις, αφορά ένα κομμάτι το οποίο απαρτίζει, έτσι συνιστά, τα έσοδα της γεωργικής εκμετάλλευσης. Δυστυχώς και οι επιδοτήσεις χτίζουν ένα κομμάτι των εσόδων. Καλά θα κάνουμε όσο μπορούμε να το μικρύνουμε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς όμως σήμερα και με τις νέες αυτές συνθήκες, θέλω να είναι το κομμάτι το οποίο, θα έλεγα, δεν έχει πληγεί καθόλου. Οπότε πλήττεται το επόμενο κομμάτι, παραμένει αυτό όπως ήταν, οπότε ας μην έχουμε και σε αυτό μειώσεις, δεδομένου ότι αυτό είναι, αν θες, ένα έτσι ουσιαστικό, αλλά και με ένα γραφειοκρατικό χαρακτήρα κομμάτι ακόμη. Οπότε
ας μην υπάρξουν και από αυτό μειώσεις λόγω καθυστερήσεων ή λόγω κακών διαδικασιών, λόγω γρηγοράδας ας πούμε. Γι' αυτό το λέω τώρα που υπάρχουν ακόμα 20 μέρες μπροστά, όσοι φίλοι μας ακούν να επικοινωνήσουν τουλάχιστον με τις πύλες που υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Επίσης εδώ να συμπληρώσω ότι και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου. Εδώ έχουμε κάποια προβλήματα, Έλενα, λόγω κυρίως στην κατηγορία που έχουμε μεταβίβαση λόγω θανάτου αυτού που είχε τα δικαιώματα το 2019 και οφείλεται στο ότι δεν εκδίδονται ακόμα από τα κατατόπους έτσι πρωτοδικεία τα χαρτιά που έχουν να κάνουν με τις διαθήκες πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών από τους Δήμους, κυρίως από τα δικαστήρια. Θα λυθεί όμως και αυτό το πρόβλημα τις επόμενες ημέρες όπως λέγεται. Εκεί όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουν οι κληρονόμοι την διαδικασία. Είναι πιο δύσκολη λίγο η διαδικασία. Μπορεί να μην γίνεται σε μία μέρα, απαιτεί ενίσχυση υπογραφής και αυτά δεν υποκαθίστανται με τις δηλώσεις από το gov.gr. Εδώ να το πω, να το καταλάβουν οι φίλοι ότι όσοι κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων φέτος δεν υποκαθίστανται το γνήσιο της υπογραφής τους από το gov.gr. Είναι απόφαση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο να γίνει το γνήσιο στα ΚΕΠΗ, στις κατατόπους διευθύνσεις αστυνομίας, όσους τέλος πάντων έχουν από τον νόμο την δικαιοδοσία να σφραγίζουν ακόμη το γνήσιο της υπογραφής. Οπότε εκεί υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει από εκεί το γνήσιο. Οπότε ας μην μείνει και σε αυτή την περίπτωση για τις τελευταίες μέρες η διαδικασία αυτή, γιατί κάπου μπορεί έτσι όπως λέμε να στραβώσει με αποτέλεσμα να έχουμε και εκεί μείωση στις επιδοτήσεις. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε τίποτα που να τρέχει για πληρωμές ή για τις ενισχύσεις? Κοίταξε, αυτό το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον πρόεδρο που μιλούσε πριν, και ο πρωτογενής τομέας έχει γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έχει κυρίως επιχειρήσεις, ανθρώπους επιχειρηματίες είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν, παρότι όπως έχουμε ξαναπεί πλήττονται από τα μέτρα και από την πανδημία, δεν έχουν ακόμα ενισχυθεί πουθενά σε κανένα σημείο. Ο πρώτος κλάδος ο οποίος είχε ληφθεί η απόφαση από το Υπουργείο να ενισχυθεί ήταν η ανθοκομεία. Ο δεύτερος κλάδος ήταν και είναι η εγωπροβατοτροφία, δηλαδή η εγωπροβατοτρόφοι. Υπάρχουν αιτήματα από πολλούς κλάδους όπως έχουμε πει, την πτηνοτροφία, την χειροτροφία κτλ. Δυστυχώς ακόμη για την εγωπροβατοτροφία δεν έχουμε την απόφαση, αν και εδώ φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση. Μέχρι χτες δηλαδή βγήκε μια απόφαση από το ΙΠΑΤ, δεν έχει καθαρογραφεί απλώς τι βγαίνει προς τα έξω, ότι θα γίνει η ενίσχυση με βάση τα δηλωμένα ζώα. Προσοχή εδώ όσοι μας ακούνε, σε όσες εκμεταλλεύσεις δώσαν γάλα το 2019, δηλαδή μια εκμετάλλευση η οποία δεν έχει παραδώσει γάλα, δεν θα τύχει αυτής της ενίσχυσης. Να πω εδώ ότι το συνολικό κονδύλι είναι περίπου 23 εκατομμύρια και υπολογιζόταν, Έλενα, περίπου 3,5 με 4 ευρώ το ζώο, τα δηλωμένα ζώα, τα παραγωγικά, και όχι όσα εντάχθηκαν στην συνδεδεμένη ενίσχυση. Το μέτρο αυτό όμως βρήκε αντιδράσεις από πολλούς, δηλαδή θεωρείται ότι είναι μια, αν θες, οριζόντια ενίσχυση, δηλαδή σε όλους τους εγωπροβατοτρόφους, ενώ κυρίως το μέτρο θα έπρεπε να στοχεύσει, σύμφωνα με όσα λένε και οι εκπρόσωποι των συλλόγων των εγωπροβατοτρόφων, θα έπρεπε να στοχεύσει κυρίως σε αυτούς οι οποίοι είχαν κάποια τη μείωση από τα αρνιά τα οποία πούλησαν το Πάσχα, κυρίως λόγω της μειωμένης τιμής. Δεν στοχεύει λοιπόν εκεί το μέτρο, σύμφωνα με όσα λένε, το Υπουργείο επανεξετάζει.
το μέτρο, θα δούμε τι θα αποφασίσει στο τέλος, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να είναι και ένα μέτρο δίκαιο. Δηλαδή να δώσω έτσι ένα παράδειγμα, είναι σαν να βρισκόμαστε πάρα πολύ σε ένα μαγαζί, κάποιοι να πάθουν μεγαλύτερη ζημιά, κάποιοι μικρότερη, και να πούμε ότι όλοι πληρώνονται για την ίδια ζημιά. Νομίζω και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καχρημάνης, είχε πει ότι δεν πρέπει να γίνει με οριζόντια κριτήρια η αποζημίωση. Βέβαια, αυτό είναι επειδή θεωρείται και δύσκολο από το Υπουργείο να αντληθούν τα στοιχεία και να μπουν τα κριτήρια. Είναι πάλι υπό εξέταση, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε όμως εντός της εβδομάδας να μην πάει άλλο πίσω και να βγει η όποια απόφαση, και κυρίως, Έλενα, να μεγαλώσει το κονδύλι, γιατί θεωρείται από τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων ότι είναι εξαιρετικά μικρό το κονδύλι των 23, περίπου 24 εκατομμυρίων. Είναι εξαιρετικά μικρό και δεν θα αποζημιώσει τους ανθρώπους, το εισόδημα μάλλον των αγροτών, το οποίο χάθηκε. Έχουμε και μια επιστολή σήμερα από τον κύριο Κασίμη, τον προηγούμενο γραμματέα, ο οποίος με τις προτάσεις του και αυτός ορίζει με ένα διαφορετικό καθεστώς να έχουμε αύξηση του de minimis, δηλαδή εκτάκτων έτσι αποζημιώσεων και ποσών που δίνονται. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να ληφθεί μια απόφαση γενναία από το Υπουργείο, και ας είναι η πρώτη, ας είναι για αύξηση των κονδυλίων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πάψω να το λέω, δεν το λέω με την έννοια της αδικίας, αλλά το λέω, Έλενα, αυστηρά με την έννοια του να μπορέσουν να σταθούν οι επιχειρήσεις στα πόδια τους. Είναι κλειστή η εστίαση ακόμα και σήμερα, δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα έχει ανοίξει, 10 μέρες είναι ανοιχτό οι παραδόσεις, το delivery, έτσι όπως λέμε. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει. Υπάρχουν και μαγαζιά που δεν έχουν ανοίξει καθόλου, δεν το έχουν επιχειρήσει ακόμη καθόλου. Πραγματικά δεν το έχουν επιχειρήσει, είναι οι άνθρωποι σε αμφιβολία, δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τα έξοδα τρέχουν, άρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως είναι και ένας γρίφος ολόκληρος όλο το καλοκαίρι, έτσι όπως προβλέπεται ο τομέας του τουρισμού. Ήδη σήμερα μου λέγανε ότι θα είναι μάλλον μια δύσκολη χρονιά. Τα αεροπορικά εισιτήρια, Έλενα, από τις σκανδιναβικές χώρες ενδεικτικά μου λέγανε σήμερα ότι από 450 ευρώ που ήταν για παράδειγμα από χώρες όπως ήταν η Σουηδία ή έτσι άλλες σκανδιναβικές χώρες πέρυσι το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή είναι στα 1.700 ευρώ λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Είναι κατανοητό. Και αυτό γίνει και μια προσπάθεια των χωρών του Βορρά να μην έτσι ασκούν μια πίεση, και δεν ξέρω αν και με τέτοιους τρόπους, γιατί εκεί έχουν επιδοτηθεί, αλήθεια είναι, πολύ γενναιόδωρα οι αεροπορικές εταιρείες, ασκούν και μια πίεση στους κατοίκους τους να μην φύγουν για διακοπές πέραν αυτού του μπλοκ του Βορρά. Δηλαδή, μου έλεγαν χαρακτηριστικά, η Γερμανία τους επιτρέπει να πάνε είτε στη Σουηδία, είτε μόνο όπου συνορεύουν, είτε στην Ολλανδία, είτε στην Ελβετία. Ό,τι είναι γύρω-γύρω. Και ίσως υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις, ή σου λέει θα πρέπει να κάνεις τα τεστ των αντισωμάτων. Καταλαβαίνουμε για έναν Σκανδιναβό, όπως είπατε, για κάποιον που θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αν κοστίζουν τόσο τα εισιτήρια και συν 200-300 ευρώ να κάνει τα τεστ αντισωμάτων για να μπει και να φύγει ξανά στη χώρα του, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Κάποιοι λένε ότι θα το σκεφτούν πολύ για διακοπές φέτος. Πραγματικά έτσι είναι, Έλενα, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, ακριβώς όπως το είπες, με τέτοια εισιτήρια δεν πρόκειται κανένας να έρθει, γιατί τα εισιτήρια, εκτός των άλλων, στον τουρισμό δεν τα αγοράζουν μόνο οι άνθρωποι που έρχονται από εκεί. Τα εισιτήρια τα κλείνουν μεγάλα γραφεία, τα οποία πουλάνε μετά τα πακέτα ως πακέτα σε πελάτες τους. Δυστυχώς με 1.700 ευρώ, όσο και έκπτωση να πάρει το γραφείο, δεν μπορεί να πουλήσει ένα πακέτο σε έναν πελάτη. Οπότε ας θεωρήσουμε ότι η φετινή χρονιά, και είναι ακριβώς αυτοί οι κανόνες και οι περιορισμοί οι οποίοι βάζουν οι βόρειες χώρες προκειμένου να κρατήσουν τους κατοίκους τους μέσα στη χώρα τουλάχιστον για φέτος, ωστόσο, ώστε και από αυτούς, αφού
Και από αυτούς έχουν χαθεί εισοδήματα λόγω των 2 μηνών κλεισίματος και lockdown που είχαν και αυτοί. Γιατί όπως είχαμε και εμείς ένα κλείσιμο 2-2,5 μηνών, ακριβώς το ίδιο είχαν και αυτές οι χώρες. Κατά συνέπεια έχουν χάσει και αυτοί εισοδήματα, θέλουν και αυτοί να μην τους φύγει το διαθέσιμο εισόδημα αυτών των ανθρώπων έξω. Δυστυχώς όμως υπάρχει και μια ιδιομορφία, ότι δεν έχουν ήλιο. Αν βλέπαμε χτες σε βόρειες χώρες, όσο εδώ είχαμε καύσωνα, εκεί η θερμοκρασία ήταν 12 βαθμούς και είχε βροχές και καταιγίδες. Έτσι είναι όμως η κατάσταση. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αυτό το οποίο έτσι λέγαμε. Ναι, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό νωρίτερα ο κύριος Καβαθάς, που είναι άνθρωπος της εστίασης και που έτσι το επάγγελμά του είναι συναφές. Πάνε μαζί τουρισμός και εστίαση, ειδικά για πάρα πολλούς επιχειρηματίες και κατά τους θερινούς κυρίως μήνες. Και είπε το εξής, φάνηκε λέει αυτή η κρίση, και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό μέσα από την εκπομπή μας, ανέδειξε λέει το πρόβλημα ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο μόνο σχέδιο και ένα μοντέλο ανάπτυξης. Θα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο ανάπτυξης, παραγωγικό μοντέλο, και να κατευθυνθούμε και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Τα λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα δούμε να συμβαίνουν, να γίνονται και πράξη αυτά. Είναι πραγματικά, εγώ αυτό το φωνάζω προς κάθε κατεύθυνση εδώ και πολλά χρόνια, και προσωπικά και ως εκπρόσωπος και του Επιμελητηρίου και τώρα στην περιφέρεια, ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και την αναπτυξιακή μας προοπτική τα επόμενα χρόνια. Αν συνεχίσουμε με αυτό το μοντέλο, βάζοντας πολλά αυγά σε ένα καλάθι, όσο και ελκυστικό να είναι αυτό, αλλά δεν μειώνουμε τον κίνδυνο. Μη μειώνοντας τον κίνδυνο, έλα να έχουμε ουσιαστικά αυτά τα αποτελέσματα σε κινδύνους τους οποίους δεν είχαμε ποτέ αναγνωρίσει. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα σκεφτόμαστε ότι αυτό το πράγμα ποτέ σε καμία ανάλυση κινδύνου, και έχω διαβάσει αρκετές, δεν το είχαμε αναγνωρίσει. Είχαμε αναγνωρίσει κινδύνους με τις γείτονες χώρες, κάποια θερμά επεισόδια τα οποία να μας μείωναν τον όγκο έτσι των τουριστών για ένα έτος, αλλά δεν είχαμε προβλέψει ποτέ τέτοιους κινδύνους. Περισσότερο τώρα λοιπόν, παρά ποτέ, έχει έρθει η ώρα να καθίσουμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε τι μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να δώσουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ακόμα και σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο περιφέρεια, σε επίπεδο δήμων. Ποιες καλλιέργειες προωθούμε, τι ορίζουμε ως ζώνες παραγωγής, πού έχουμε τις κτηνοτροφικές μας εκμεταλλεύσεις, πού δημιουργούμε, Έλενα, τα logistic μας, δηλαδή τις εμπορευματικές μας μετακινήσεις, πού δημιουργούμε, ας πούμε, αποθήκες, πού δημιουργούμε αποθηκεύσεις ασφαλείας για τρόφιμα ή για άλλα πράγματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να τα σχεδιάσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε κυρίως υπόψη την γνώμη των φορέων και όσων ανθρώπων ασχολούνται με το αντικείμενό τους και γνωρίζουν. Γιατί, κακά τα ψέματα, μόνο όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο, αυτοί γνωρίζουν τα των αναπτυξιακών. Και στο κάθε αντικείμενο, αυτός ο οποίος ασχολείται γνωρίζει τα δικά του καλύτερα από κάθε άλλον και κάθε άλλο αντικείμενο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε. Αυτό είναι ένα στίχημα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε τώρα. Αν δεν το συζητήσουμε τώρα, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Και το χειρότερο είναι ότι εμείς ως χώρα και ως περιφέρεια, αν θες, έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να μπορέσουμε και να διαρθρώσουμε και να οικοδομήσουμε αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα μας προστατεύσει από όλους αυτούς τους κινδύνους. Ναι, πραγματικά έτσι είναι, πρέπει. Έχουμε αργήσει ήδη, πρέπει να ξεκινήσουμε να το συζητάμε. Ήδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίαση την Παρασκευή υπήρξε ένα θέμα για τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να συζητηθεί λόγω της ώρας. Έχει πάει για το επόμενο, το οποίο θα είναι στις 29/5. Ήδη εκεί πέρα θα συζητήσουμε πολλά πράγματα και προτάσεις θα κατατηθούν από όλες τις παρατάξεις. Όμως και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει επαναχάραξη και επανασχεδιασμός
όλων αυτών των στόχων οι οποίοι θα πρέπει να κοιτάξουμε ουσιαστικά να είναι δίκαιοι και κυρίως να είναι, Έλενα, εφικτοί, να μην είναι στόχοι υπερφύαλοι, να μην είναι στόχοι οι οποίοι είναι μόνο για να λέμε και να γίνουμε αρεστοί, αλλά θα πρέπει να είναι στόχοι οι οποίοι πραγματικά θα μας βγάζουν από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο δεν διστάζω να το πω, δυστυχώς έχουμε περιέλθει αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα και εννοείται ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και ακόμα περισσότερα. Κρατάω και κάποια ερωτήματα φίλων τηλεθεατών να σας τα μεταφέρω. Και να πούμε και μία έτσι καλησπέρα σε όλους τους φίλους μελισσοκόμους. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Έλενα, με αυτό ήθελα να κλείσω. Με την Παγκόσμια ημέρα μελισσοκομείας, ευτυχώς μάλλον, είναι το έντομο το οποίο, όπως μου έχει πει ένας παραγωγός πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, είναι το έντομο το οποίο πάει, βαδίζει, λέει, και πετάει στον δρόμο του Θεού. Είναι το έντομο το οποίο, αν λείψει από τη γη ή μειωθεί, δυστυχώς δεν θα έχουμε επικονιάσεις, δεν έχουμε τίποτα. Θα πάψει αυτομάτως όλη η αλυσίδα η οποία λειτουργεί στη φύση με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Παγκόσμια ημέρα μελισσοκομείας, λοιπόν, όχι ψεκασμούς σε μέρη που δεν πρέπει, σεβόμαστε όσο δεν γίνεται αυτό το έντομο και γνωρίζουμε ότι όταν το προστατεύουμε, ουσιαστικά προστατεύουμε την τροφή μας και την βιοποικιλότητα, αλλά και το περιβάλλον το οποίο πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές καλύτερο από ό,τι το παραλάβουμε. Πολύ. Έτσι και προς τους φίλους μελισσοκόμους, οι οποίοι οι περισσότεροι επιτελούν και αυτό το έργο, δηλαδή του φροντιστή του περιβάλλοντος μέσω των μελισσιών των οποίων έχουν. Έτσι να είμαστε καλά και πάντα να φύσεις, γιατί να προσπαθούμε. Μέλι, το, έτσι, το πιο διαδομένο, το πιο γνωστό προϊόν της Κυψέλης είναι το μέλι. Και κάπου διάβαζα σήμερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι οι μέλισσες, για να βγάλουν ένα κιλό μέλι, ένα βαζάκι μέλι που έχουμε όλοι σίγουρα κάποια στιγμή πάρει στα σπίτια μας, δουλεύουν χιλιάδες μέλισσες, χιλιάδες ώρες, κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Κάπου διάβαζα ουσιαστικά δύο φορές την περίμετρο της γης και επισκέπτονται χιλιάδες άνθη και δέντρα για να το συλλέξουν και να το φτιάξουν. Είναι απίστευτο το πόσο οργανωμένη πολιτεία είναι και το πόσο έτσι δουλεύουν ασταμάτητα. Είναι, Έλενα, πραγματικά, όπως είπες, μια υποδειγματική κοινωνία όσον αφορά τους κανόνες και την εργασία και μακάρι κάποια στιγμή να τους μοιάσουμε στην τήρηση αυτών των κανόνων. Έτσι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, κύριε Θοδωρή. Καλησπέρα σας. Την καλησπέρα μας στην Πρέβεζα. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα σχόλιο με τον συνεργάτη μας, τον Νίκο Τόβουστρο. Εκατό χρόνια εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ιωαννίνων. Με σεβασμό στην ιστορία μας και τα χιλιάδες μέλη μας, προχωρούμε στη νέα εποχή. Με το βλέμμα στο μέλλον, την ψηφιακή εποχή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την αύξηση του τουρισμού, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έρευνες, μελέτες, ημερίδες, φεστιβάλ τεχνολογίας, φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου. Με μοναδικό στόχο τη στήριξη και ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σχεδιάζει. Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 100 χρόνια μπροστά. Κάθε μέρα θέλουμε να ξεκινάμε χαμόγελα και χαρούμενες φωνές. 22 παιδικοί και ευρωφωνοπιακοί σταθμοί του Δήμου Γιαννητών ανοίγουν τις πόρτες τους για τα παιδιά σας. Με έμπειρο προσωπικό και πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δημιουργικές δραστηριότητες. Με αναβαθμισμένες και ασφαλείς υποδομές, όλοι οι σταθμοί είναι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ. Με εντροφία από τα χαμηλότερα στη χώρα και μέρημνα για τις πιο αδύναμες οικογένειες. Με παιδιατρική κάλυψη και πλήρες πρόγραμμα γευμάτων. Αξίζουμε την εμπιστοσύνη σας, γιατί τα παιδιά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Γιαννητών. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες.
Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο, η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος. Η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαζί μας ο Νίκος Οβούστρος. Στα καλά νέα της ημέρας, έτσι με δελτίο τύπου από το Δήμο Ιωνιτών που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Να πούμε ότι ασπάζεται, Νίκο, καλησπέρα. Ανοίξαμε πάλι τη συζήτηση πριν από λίγες ημέρες. Ασπάζεται ο Δήμος Ιωνιτών την ανάγκη των πολιτών του κόσμου, των γενιωτών, για περισσότερο δημόσιο ζωτικό έτσι, χώρο, να μετακινείται πιο ελεύθερα. Και έτσι προχωρά σε συνεργασία με την Τροχέα σε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά έτσι, ποιοι δρόμοι θα κλείνουν, ποιοι θα λειτουργούν ως πεζόδρομοι. Και αυτό θα ισχύσει από 23 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου δοκιμαστικά. Καλησπέρα, πολύ Έλενα. Πολύ θετικό. Εξαιρετικά θετικό το μέτρο. Είναι λίγο χρηστικό, μπορώ να πω. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω. Ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε. Είναι ακόμα εδώ. Παίζει τεράστιο ρόλο. Ακόμα και τώρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ας μην έχουμε κρούσματα, μάλλον έχουμε πια και κρούσμα στην περιοχή μας, αλλά πέρα από αυτό παίζει ακόμη τεράστιο ρόλο η απόσταση που κρατάμε από τους άλλους. Αυτή η ελάχιστη απόσταση του 1,5-2 μέτρων είναι επιβεβλημένο να τηρείται παντού και πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις δραστηριότητες, επαγγελματικές, προσωπικές, ευεξίας, διασκέδασης, οτιδήποτε, και από όλους. Λοιπόν, με βάση αυτό, εξαιρετικά καλή η ιδέα, μπορώ να πω, είναι νομίζω και ένα από τα διδάγματα αυτής της κρίσης του κορονοϊού, ότι οι πόλεις χρειάζονται περισσότερο δημόσιο χώρο. Μπορώ να πω ότι προσωπικά αισθάνομαι και λίγο δικαιωμένος, με την έννοια ότι επί χρόνια αρθρογραφούσα για την υπερβολή στη χρήση των τραπεζοκαθισμάτων στο δημόσιο χώρο. Και μάλιστα πολλές φορές και με μεγάλη απροσεξία, όπως παραδείγματος χάρη πολλές φορές είχαμε αναδείξει την εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων σε οδεύσεις τυφλών, σε διαβάσεις μέσα σε πεζόδρομους, σε χώρους όπου τέλος πάντων δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να είναι
κατηλημένη από τραπεζοκαθίσματα. Τώρα που αυτό θα γίνει αναγκαίο κακό λόγω κορονοϊού, φαίνεται ότι ψάχνει να βρει και άλλους τρόπους η Δημοτική Αρχή για να δώσει περισσότερο δημόσιο χώρο στους πολίτες, στους γενιώτες. Νομίζω ότι όσο και αν αυτό... Και μάλλον κάνει και μία δοκιμή, έτσι, για ενδεχόμενες αργότερα πεζοδρομήσεις. Ναι. Είναι προς σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα η Δημοτική Αρχή. Το μήνυμα των πολιτών είναι θέλουμε χώρο να αναπνεύσουμε. Θέλουμε χώρο να κινηθούμε, θέλουμε χώρο να κάνουμε δραστηριότητες αναψυχής και ευεξίας. Ευτυχώς, προς πολύ μεγάλη μου ικανοποίηση το διαπιστώνω, ο κόσμος όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια αντιλαμβάνεται ξανά παλιές, πολύ παλιές καλές αρχές. Όπως ότι πρέπει να έχουμε και το σώμα μας υγιή, όχι μόνο το νου μας, όχι μόνο τη μόρφωσή μας, και αντιλαμβάνεσαι σε τι αναφέρομαι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η ανάγκη είναι μεγάλη και τις συνθήκες τις δύσκολες και τις πιεστικές που βιώσαμε όλοι μας τους προηγούμενους μήνες, η ανάγκη έγινε ακόμη πιο επιτακτική. Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί να γεμίζουν όλοι οι χώροι με τραπεζοκαθίσματα. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξουν έλεγχοι και μάλιστα είδα και μια αυτοψία σε νεότερο δελτίο τύπου σήμερα, είδα και μια αυτοψία που έγινε από τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του σχετικά με το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Αυτό είναι οπωσδήποτε καλό μήνυμα. Γενικότερα, εάν υπάρχει κάτι που πάσχουμε σε αυτή τη χώρα, είναι ότι κάθε φορά αρμόδιοι και υπεύθυνοι σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες, μέσα από τα γραφεία τους. Δεν πηγαίνουν ποτέ στον κόσμο, δεν πηγαίνουν ποτέ επί τόπου να δουν τα πράγματα. Πολύ λίγοι που το κάνουν είναι που το κάνουν αυτό. Με μια εξαίρεση που μπορώ να καταγράψω είναι ο Περιφερειάρχης ο κ. Καχρημάνης, ο οποίος είναι διαρκώς έξω. Εκτός του κυρίου Καχρημάνη, οι άλλοι όλοι οι αιρετοί σπανίως τους βλέπεις έξω. Σήμερα λοιπόν είδα ότι κυκλοφόρησαν στα εισερχόμενα των ταχυδρομείων μας φωτογραφίες όπου ο Δήμαρχος έχει κάνει αυτοψίες έξω στην πόλη με αντικείμενο αυτό ακριβώς. Τι θα γίνει με τα τραπεζοκαθίσματα. Γιατί μην το υποβαθμίζουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι καταγράφουν τεράστιες, οι άνθρωποι εννοώ επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης, καταγράφουν τεράστιες απώλειες λόγω του κορονοϊού. Από την άλλη μεριά, αυτό δεν πρέπει να είναι άλοθη για να τους παραχωρηθεί χωρίς καμία διάκριση και χωρίς καμία, πώς να πω, προεργασία και αντίληψη ο δημόσιος χώρος. Αυτό αποτελεί και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι, το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ήταν ιδέα που ήρθε από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Εσωτερικών, σε μια προσπάθεια έτσι να στηρίξει μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης τα καταστήματα εστίασης, γενικότερα αυτά τα συναφή επαγγέλματα, που παρέμειναν κλειστά και για πολύ καιρό τώρα. Και βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το σηκώνει το θέμα. Λέει ναι, μεν στήριξη, αλλά να υπάρχει και ο δημόσιος χώρος, ελεύθερος χώρος στις πόλεις, στις πλατείες, για τον κόσμο, για τους πεζούς. Και πολύ καλά κάνει και το βάζει έτσι, γιατί έχουν δίκιο. Δεν πρέπει να χαθεί η ισορροπία. Μια περίπτωση, όπως και η περίπτωση με τα κέντρα διαβίου μάθησης, όπου το επαναλαμβάνω διαρκώς, όπου η αντιπολίτευση έπαιξε πάρα πολύ καλά το ρόλο της, επειδή δεν έκανε υπερβολές, δεν έκανε επίθεση για την επίθεση ως αυτός σκοπός στην κυβέρνηση, έπαιξε πραγματικά θεσμικά και συνταγματικά το ρόλο της. Και πολύ καλά κάνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει στο θέμα του δημόσιου χώρου, διότι κακά τα ψέματα, όταν όλοι πλήττονται, ένα από τα παρεπόμενα αυτής της πανδημίας είναι και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει και στο οικονομικό πεδίο για όλους. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα. Τη Δευτέρα θα ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης. Μπράβο, και πρέπει να στηριχτούν. Και όσο μπορούμε, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, να τα στηρίξουμε. Αντί να παίρνουμε πλέον το καφεδάκι μας και να καθόμαστε στα παγκάκια της λίμνης, ας το πάρουμε το καφεδάκι μας σε κάποιο κατάστημα. Να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο και έναν επιχειρηματία ο οποίος επλήγει 2-3 μήνες τώρα από εκεί που δεν το περίμενε και από εκεί που δεν το υπολόγιζε. Βέβαια, και ο κάθε επιχειρηματίας καλά θα κάνει να ξαναδεί λίγο και το μοντέλο της τιμολόγησής του, την κοστολόγησή του στο προϊόν, διότι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, λέει ο σοφός λαός μας. Δεν νοείται να πληρώνεις ένα καφέ στα Γιάννενα ακριβότερα από όσο στοιχίζει στη Ρώμη ή στο Παρίσι. Λοιπόν, παρενθετικά το λέω αυτό, δεν είναι η ώρα για να γκρινιάζουμε για τέτοια πράγματα, αλλά ας το έχουν και αυτό υπόψη τους οι άνθρωποι της εστίασης. Διότι όταν υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει δυσκολία για όλους. Δεν είναι μόνο για τους ίδιους. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και ο Υπουργός Εσωτερικών φαίνεται ότι βρήκε το αυγό του Κολόμβου. Διότι αν τους βοηθούσε μειώνοντας τις χρεώσεις των δημοτικών τελών, θα δημιουργούσε πρόβλημα στη χρηματοδότηση των Δήμων από την άλλη μεριά. Εάν τους βοηθούσε για να τους βοηθήσει σε επίπεδα φορολογίας κλπ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πέρα από τη μείωση του ΦΠΑ
σε κάποια αντικείμενα του χώρου εστίασης, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει φορολογικά. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το αυγό του Κολόμβου? Περισσότερος δημόσιος χώρος, προσωρινά. Έχοντας την παραδοχή ότι θα αυτό το δημόσιο χώρο πληρώνουν όμως κάποια τέλη στους Δήμους, τώρα αυτά θα είναι μειωμένα. Θα εξακολουθούν να πληρώνουν όμως, δεν θα τους γίνει τελείως δώρο. Ακριβώς, θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Μα είπαμε, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, γιατί από τη μια μεριά, αν μειώσει τα τέλη, θα χάσουν οι Δήμοι. Θα χρεοκοπήσει εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, θα δημιουργήσει πρόβλημα οικονομικό στους Δήμους. Εάν αυξήσει υπέρμετρα τα τέλη για να στηρίξει τους Δήμους που έχουν σοβαρότατα έξοδα αυτή την περίοδο, έχουν σοβαρότατες δαπάνες να καλύψουν, θα δημιουργήσει πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο πρόβλημα, δεν είναι εύκολο. Είναι μια ζυγαριά. Και καλείται η κυβέρνηση, οι Δήμοι, οι επιχειρηματίες, η αγορά και η ίδια η κοινωνία τελικά να βρει το σωστό σημείο ισορροπίας σε αυτή τη ζυγαριά. Σωστά. Πολύ σωστά. Σε άλλα νέα, τι ξεχωρίζεις από τη σημερινή ειδησιογραφία? Από τη σημερινή ειδησιογραφία ξεχωρίζω πάρα πολύ τα καλά νέα που μας έρχονται από την Ευρώπη. Μιλάω για τη συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας σχετικά με τα 500 δις. Ακριβώς. Είναι αυτό μέχρι που και ένα τρεις, λέει, μπορεί να φτάσει, κάπου διάβασα, η στήριξη οικονομική. Βέβαια, υπάρχει ένα σημείο, υπάρχουν δύο σημεία που είναι κάπως όχι και τόσο ακριβώς όπως θα τα θέλαμε. Με την έννοια πια, τα χρήματα αυτά δεν θα δοθούν από τις πλούσιες χώρες προς τις φτωχές, όσο και αν έτσι επιχειρείται να παρουσιαστεί. Ναι, τα χρήματα αυτά στην πραγματικότητα θα τα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αγορές. Να τες πάλι οι αγορές να παίζουν ρόλο και εδώ. Και θα τα επιστρέψει σε ένα βάθος χρόνου από το 2027 και μετά μέσω των προϋπολογισμών των κρατών, με μηχανισμούς όμως που δεν μας είναι ακριβώς γνωστοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ελπίζω να μην είναι μέσω των φορολογούμενων Ευρωπαίων πολιτών, να μην σκερφίσουν πάλι τίποτα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι ο αδύναμος κρίκος θα την πληρώσει πάλι και ο αδύναμος κρίκος είναι αυτός που δεν μπορεί να παίξει ρόλο στις αποφάσεις. Αυτό καθόλου δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Από εκεί και πέρα. Το άλλο σημείο, το οποίο ενώ γενικά είναι μια πολύ καλή εξέλιξη και τη χαιρετίζουμε όσοι παρακολουθούμε τα οικονομικά δεδομένα, το μελανό σημείο είναι ότι θα συνοδεύεται με κάποιους όρους μεταρρυθμίσεων. Δεν θα έχει δηλαδή τα σκληρά μνημόνια όπως φοβόταν κάποιες χώρες, όπως η δική μας, όπως η Ιταλία. Θα έχει όμως κάποιες παροτρύνσεις, αυστηρές παροτρύνσεις μεταρρυθμίσεων. Τώρα, πόσο αυστηρές θα είναι οι παροτρύνσεις και πόσο παροτρύνσεις θα είναι και πόσο απέχει μια παρότρυνση από ένα μνημόνιο, είναι θέματα φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, τα οποία πολύ θα μας απασχολήσουν το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, στον παρόντα χρόνο καθησυχάζονται οι αγορές. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποτυπώνεται αυτό και στα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος σήμερα, αυτή την ώρα που μιλούμε, εάν δανειστεί, θα δανειστεί με 1,7%. Εξαιρετικά καλά επιτόκια, λίγο πιο πάνω από της Ιταλίας, για παράδειγμα, που δανείζεται με 1,6. Καμία σχέση βέβαια με τα επιτόκια της Γερμανίας που δανείζεται με αρνητικά. Δηλαδή, τους Γερμανούς τους πληρώνουν κιόλας για να τους δανείσουν. Αυτό θα πει αρνητικά επιτόκια. Έχει να κάνει με το ρίσκο που αναλαμβάνει ο κάθε επενδυτής των αγορών. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνεται ένα μήνυμα προς τις αγορές ότι η Ευρώπη, έστω και αργά, έστω και καθυστερημένα, έστω και με χίλια μύρια προβλήματα, γραφειοκρατία, δυσκολίες, πήρε όμως μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή θα επικυρωθεί επίσημα, όπως αναμένουν οι ειδικοί, και προς τα τέλη του μήνα, στις 27 του μηνός, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να καταστεί και υποχρεωτική. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουν μια συμφωνία η Γαλλία και η Γερμανία, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν, κακά τα ψέματα. Το μέγα ζήτημα είναι να συμφωνήσουν αυτοί οι δύο κάθε φορά. Εφόσον αυτοί οι δύο συμφώνησαν, και θα πρέπει εδώ να δούμε και μια πολιτική οξυδέρκεια της Άγγελα Μέρκελ, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν κάθετα αντίθετη σε τέτοια ενδεχόμενα, μιλούσε μόνο για μνημόνια, μιλούσε μόνο για δάνεια των χωρών, δεν δεχόταν σε καμία περίπτωση την από κοινού έκδοση χρέους. Αυτό είναι κάτι σαν από κοινού έκδοση χρέους. Μοιάζει με το να εκδοθεί ένα ευρωομόλογο. Δεν έχει βέβαια αυτή τη μορφή θεσμικά και τυπικά, αλλά μοιάζει κάπως λειτουργικά με αυτό. Για μας είναι μια ευχάριστη εξέλιξη και η άλλη ευχάριστη εξέλιξη της μέρας είναι ότι αξιολογηθήκαμε για άλλη μια φορά καλά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και έρχεται η επόμενη δόση που περιμέναμε, που ήταν σε αναμονή, η οποία είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Έρχεται κανονικά και μάλιστα δόθηκαν και πάρα πολλά εύσημα προς την ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε και την ταχύτητα που πήρε αποφάσεις για τα θέματα του κορονοϊού. Τι να μας κάνουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν είναι να έχουμε 15% έλλειμμα.
Εντάξει, να αρχίσουν τα όργανα σε άρρωστο. Λίγο καιρό. Δεν μας σώζει τίποτα. Παρηγοριά στον άρρωστο είναι το 700 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνώ απολύτως. Εντελώς συμφωνώ σε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σκέψου να είχαμε αυτή την ώρα και δυσκολίες σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δεσμούς για τα προηγούμενα μνημόνια και τα προηγούμενα δάνεια. Είναι και αυτό ούτε, ένα θέμα, όντως. Ούτε ψήλος στον κόρφο μας. Οι αγορές θα κάναν πάρτι επάνω μας, εάν δημιουργούνταν τέτοια θέματα αυτή τη στιγμή. Τώρα μου κάνει εντύπωση, και αυτό ξεχωρίζω από την οικονομική επικαιρότητα, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης μιλούν για ύφεση 13%, την οποία όμως φιλοδοξούν να μειώσουν με τα καλά μέτρα που έχουν πάρει ή θα πάρουν, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί τελικά από τον υπερβολικό φόβο όλων για μεγάλη ύφεση να πέσουν χρήματα είτε από την Ευρώπη, είτε από την Ελλάδα, είτε από τις τράπεζες, και να το περάσουμε ανέμακτο όλο αυτό. Μακάρι. Εάν όλα πάνε καλά. Ελπίζω να ψηλώνουν τον πύχη αρνητικά, έτσι να μας προειδεάζουν για κάτι κακό και να το φουσκώνουν και να μην είναι τόσο. Θέλω να είμαι πιο αισιόδοξη και να είναι κάποιο τέτοιο το σενάριο. Μένει να το δούμε όμως, δεν το ξέρουμε. Και αυτό είναι μια λογική, Έλενα, αλλά όταν μιλάς για μια ύφεση 13%, είναι ασύλληπτο το ποσοστό. Συγκρίνεται μόνο με καταστροφές οικονομικές μετά από πολέμους. Βέβαια, το ευχάριστο εδώ. Με παρηγορεί το γεγονός ότι δεν είναι μόνο για εμάς. Ακριβώς αυτό δείχνει και η συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας. Ακριβώς αυτό που λέγαμε και παλιότερα, ότι επειδή δεν είναι μόνο για μας, γρήγορα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι, γιατί 2 μήνες, εάν ήταν στην Αμερική, η αντίστοιχη απόφαση θα είχε ληφθεί σε μια εβδομάδα. Στην Ευρώπη όμως 2 μήνες είναι γρήγορος χρόνος, δεδομένου ότι έχουν συνοηθούν 27 κυβερνήσεις, 27 επίτροποι και καμιά 50 θεσμοί μαζί με αυτούς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θα τα δούμε. Θα δούμε τι μας ξημερώνει. Να έχουμε την υγεία μας. Τα είπαμε, τα έχουμε συζητήσει και κατηδίαν. Και όλα τα άλλα, νομίζω, λίγο πολύ, Νίκο, θα τα περάσουμε. Αρκεί να προσέχουμε, έτσι. Η δική μας χώρα είναι να πάμε καλά και με το άνοιγμα του τουρισμού, με το άνοιγμα της εστίασης καταρχήν τη Δευτέρα και με το άνοιγμα του τουρισμού. Ήδη οι φωτογραφίες που βλέπουμε από τα φωτορεπορτάζ, από τους αρχαιολογικούς χώρους που άνοιξαν από προχθές, είναι πολύ ενθαρρυντικές. Τηρούνται τα μέτρα απαρέγκλητα. Οι περισσότεροι επισκέπτονται με μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις. Εάν ακολουθεί όλο αυτό το μοντέλο προφύλαξης και προστασίας σε όλες τις λειτουργίες τουρισμού και εστίασης, πιστεύω ότι θα βγούμε και δυνατότεροι από αυτή την κρίση. Μπορεί να την κάνουμε και ευκαιρία. Εγώ πάντως περιμένω το απογευματινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Επίσης. Καλή συνέχεια και σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι μαζί μας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστώ. Και αγάπη σας έτσι μέσω των μηνυμάτων. Και πάρα πολύ συντονιστήκατε σήμερα και στο live streaming της εκπομπής και στις κοινοποιήσεις που κάναμε, τις αναμεταδόσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν φεύγει κανείς από το Ήπειρο στη Διένα. Ακολουθεί η απογευματινή σας ενημέρωση με τη Γεωργία Χαλάτση. Ενώ εμείς θα βρισκόμαστε και πάλι μαζί σας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3. Έως τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.